Τι έγινε, χορεύεις? Πού τα βγάζεις? Μπαίνω σε ρυθμούς, έχω... Μπαίνεις σε ρυθμούς, έτσι. Έχω τρέγια, Hollywood και γουστάρω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λέμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε σένα το πω. Νομίζω σε πρώτη στιγμή. Τι με νοιάζουν οι άλλοι, ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM, ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου απέναντί μου. Σήμερα ο Ζάχος Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης απουσιάζει, το παιδί θέλει να σκοράρει. Καλό είναι για να φεύγουν λίγο τα χοντράδια από τον εγκέφαλο, να καθαρίζει λίγο το μυαλό και να υπάρχει πραγματικά καθαρή σκέψη, ρε παιδί μου. Βέβαια, φυσικά στο άκουσμα αυτό τώρα πολύ ξέρω ότι χαμογελάτε ελαφρώς, διότι θα έχουμε τη δυνατότητα στη σημερινή εκπομπή να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας χωρίς να μας διακόπτει κάποιος, επειδή προσπαθεί να υπερκαλύψει τα όσα ακούγονται και είναι εις βάρος της ομάδας του, δηλαδή με λίγα λόγια ντρέπεται για τα όσα συμβαίνουν, για τα όσα υφίστανται τη δεδομένη στιγμή από την ομάδα του κυρίου Ντρούλινγκ. Λοιπόν, έχουμε και μπασκετάκι, εντάξει, να τα πούμε, πάρα πολύ σημαντικό μάτς, το μάτς που δίνει ο ΠΑΟΚ αύριο με τον Ιωνικό Στέλιο. Τέσσερις πατέρα, το παίζουμε λίγο, κάνουμε δύο κουβεντούλες, έτσι μέχρι να πάρουμε το μπρος, ναι, λέμε. Πάω και ο Ιωνικός στις 4 παρατέταρτο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη της συνέχειας για την μάχη που δίνει για την παραμονή του στην Α1 κατηγορία, καθώς εκεί πέρα που ποντάρουν όλοι είναι στα εντός έδρας παιχνίδια στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί είναι το μυστικό για την παραμονή στην κατηγορία και μετά θα δούμε το πώς θα πορευθεί το ιστορικό τμήμα μπάσκετ, αλλά αρχικά θα πρέπει όλοι να δώσουν το παρόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να βοηθήσουν την ομάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη να πάρει μια υπερπολίτιμη νίκη κόντρα στον Ιωνικό και να μπορέσει να συνεχίσει, γιατί όπως είπαμε τα μάτς στο ΠΑΟΚ Sports Arena είναι το μυστικό, είναι το κλειδί που μπορεί να σώσει την φετινή δύσκολη χρονιά τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Είχαμε και μία παρέμβαση των οπαδών, των οργανωμένων οπαδών του. Δηλαδή, του τι συνέβη, για πες. Όπου ουσιαστικά έκαναν κάλεσμα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ να βοηθήσει και να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται στο μπάσκετ και κατ' επέκταση να στηρίξει και την προσπάθεια που κάνει και ο ερεσιτέχνης ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μπορούν να πρωταγωνιστούν όλα τα τμήματα του Δικεφάλου. Γιατί άχου, να πούμε... και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Γιατί να πούμε πως ο ερεσιτέχνης ΠΑΟΚ έχει 23 τμήματα, τα οποία τα 22 από τα 23 παίζουν στην πρώτη κατηγορία και πρωταγωνιστούν όλα. Το μόνο το οποίο δεν είναι στην Α1 είναι το πόλο γυναικών, το οποίο αναμένεται να ανέβει. Να πούμε ότι είναι επιτακτική η νίκη, δεν υπάρχει. Μονόδρομος είναι. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση πραγματικά. Δυσκολεύει το πράγμα μετά. Γιατί... Μπαστάτη Τούρκη Τάλουγα! Αυτό ακριβώς. Που το δούμε. Εσύ ζητάς. Άρτον εκεί να δέσπιδα. Ποιον άστον εκεί. Παρακαλώ. Ζήκο. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πεθάνεις με καθένα. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι, μαλώνω. Μάλλον σου μονάχος. Δεν μαλώνω εγώ. Κατάλαβες το λίγο. Οπότε νίκη και μόνο νίκη, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή αν δεν πάρεις αυτό το μάτς, κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν θα μπορείς να καταφέρεις μετέπειτα, έτσι. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, γιατί και στην προηγούμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ έχασε από την Λάρισα, που είναι μία από τις ομάδες οι οποίες παλεύει και αυτή για την παραμονή στην κατηγορία. Η Λάρισα ξέφυγε στις δύο νίκες, οπότε είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ξέφυγε στις δύο νίκες, δηλαδή ήταν για μένα προσωπικά, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, θα ήταν διπλή νίκη. Πώς λέμε, εξάποντο ρε παιδί, ναι, μου, ναι, το μάτς με τον, διπλό. Με τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Βέβαια. Δυστυχώς για άλλο ένα μάτς. Προς το τέλος τα χαλάσανε τα παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξω λίγο καλύτερα το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν φτάνουν μόνο οι καλοί μπασκετμπολίστες, δηλαδή οι προσθήκες που γίνανε και που περιμένουν τουλάχιστον άλλη μία προσθήκη να γίνει. Ακουγόταν να έρθει και ένας ακόμα παίκτης, ο οποίος είχε και πέρασμα από το NBA, αλλά από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη περίπτωση χαλάει,
με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Δικεφάλου να προσανατολίζονται σε κάποια άλλη λύση παίκτη. Που... Για ψηλό μιλάμε τώρα, έτσι. Για ψηλό μιλάμε. Που δεν ξέρω τώρα, δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα. Αλλά με την υπάρχουσα κατάσταση ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με το ίδιο ρόστερ. Ευελπιστούμε σύντομα να μπορέσει να βρει τον ψηλό, έτσι ώστε να αποκτήσει ποιότητα και μέσα στην ρακέτα που το χρειάζεται, γιατί μόνο με περιφερειακά σουτ δεν βγαίνει η κατάσταση. Ωραία, ξεκινήσαμε λίγο με μπάσκετ, γιατί κατά σειρά είναι το πρώτο που θα μας απασχολήσει. Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη. Κυριακή είναι και το μάτς του Άρη με τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως εξελίσσονται και τρέχουν οι καταστάσεις. Θα φτύσει αίμα ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται για να πάρει τη νίκη. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Λίγο αργότερα. Έχω τα λαιμά μου, συγγνώμη. Τα λαιμά, όταν έχεις τα λαιμά χρωμιάζεις, γιατί χρώμιασες, σε βλέπω. Πανί έγινε, άσπρο. Αυτό σε λίγο, ναι, βήκα σε συνδυασμό με το δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σαρμοκατάπια, δεν ξέρω. Όχι, άντε και να χρωμιάζει λίγο με τα λαιμά, ρε παιδί μου, αλλά το γκούρλωμα το ματιό σαν τον Τζαβέλα, δηλαδή που έκανε, γιατί ήταν, έμεινε έκπληκτο με αυτά που ακούς. Σαν το Σαλπιγκίδι το. Ποιο Σαλπιγκίδι, ο Τζαβέλα. Και ο Σαλπιγκίδι το είχε. Μπράζο Σαλπιγκίδι, το Τζαβέλα σου λέω, τέτοιο γκούρλωμα, αδερφέ, δηλαδή να μην έχει δηλαδή τον επαρκή φωτισμό και να το πάρει στο καρδιακό. Άνετα. Άνα μπράβο. Δεν το δει σε καμιά δισκοτέ, ξέρω εγώ, την ώρα που θα λάμψει τη σκόμπαλα επάνω σου, ξέρω εγώ. Ναι, σε κακάρα γκούρλωμα, αντεγιά. Βοήθεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα διαδικαστικά της εκπομπής. Να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα θα κινηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο. Θα την κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Εντάξει, λογικό είναι. Λείπει ο Ζάχος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείτε να έχετε συμμετοχή στα λεγόμενά μας, στην άποψή μας, στα θέματα που θα συζητήσουμε εδώ με τον Στέλιο Παπαντονίου, όλοι οι φίλοι της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε, 2310-287 και 38, οι γραμμές θα είναι ανοιχτές, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τηλεφωνείτε. FM και ενός σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 ή ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε. Λοιπόν, Μάζδα Μανατίδης είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ, αλλά και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδη, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Κοντά μας είναι και το Πορκίτο Ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές. Ενδεικτικά θα πούμε 2-3. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρουλάκια. Δύο special burger, ένα τσίκις, μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Και μενού δύο ατόμων με δύο μπέργκες, μια πατάτες, μια σαλάτα, μια κοκακόλα 500 ml η κοκακόλα μόνο με 10 ευρουλάκια. Αξίζει τον κόπο νομίζω. Είναι special, πεντανόστιμα και φθηνότατα. Διεύθυνση για το Πορκίτο. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και τελειβεριά, παραγγελίες δηλαδή, στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και πάρτε 20-10% σε κάθε παραγγελία σας. Τους υπόλοιπους φίλους υποστηρικτές, λίγο αργότερα. Στέλιο, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, κληρώθηκαν οι διαιτητές. Ναι. Θέλω λίγο να μου πεις το διαιτητή Ολυμπιακός Άρης, γιατί νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ο Ολυμπιακός Άρης είναι ο κύριος Τζοβάρας Γεώργιος από την ΕΠΣΕ Φθιώτιδας. Υπάρχει καμιά αντίδραση από τον Άρη, από τον Ολυμπιακό, είναι κανένας πιο δυσαρεστημένος? Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, αλλά θα περίμενα μια αντίδραση από την ομάδα του Άρη να μπει ένας ξένος διαιτητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει αντίδραση. Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος φίλος. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί στο μάτς με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν παράπονα, δεν ήθελαν τον Σιδηρόπουλο, δεν ήθελαν τον ένα, δεν ήθελαν τον άλλο. Και όχι μόνο παράπονα, όχι μόνο παράπονα από την πλευρά του Άρη. Υπήρχαν παράλληλα, όλο τυχαίο ήταν να πιστεύω εγώ, και παράπονα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Μέσω του κυρίου Καραπαπά, με πολλά tweet, με αρκετές αναρτήσεις, με αρκετές δηλώσεις και τα γνωστά τα όσα είχαν γίνει. Μάλλον φαίνεται ο Άρης όταν παίζει με τον Ολυμπιακό δεν έχει τίποτα επιλείψιμο να προσάψει προς τα έξω. Θεωρεί ότι τα πάντα είναι ok, ότι όλα είναι καλά και γι' αυτό θα κατέβει με τα δεύτερα νομίζω, γιατί δεν παίζει Κουέστα,
δεν παίζει Μπρούνο Γκάμα και δεν παίζει ο καλύτερος παίκτης του Άρη, ο Σάσα. Καλά κάνει, εγώ έχω να πω. Ο Άρης, αφού δεν θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι, δικαιολογεί έτσι με όλο αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό που βλέπουμε δηλαδή από την αρχή της εβδομάδος, ότι δικαιοδοτικά δεν ανήκει στους Big Five, όπως θέλει να λέει. Όταν θες να ανήκεις στους Big Five, γιατί δεν το αναγνωρίζει κανένας αυτό, αυτό φαίνεται κάθε χρόνο, γιατί όταν συναντιόνται οι τέσσερις μεγάλοι και συζητούν τα προβλήματα που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και προσπαθείτε στην ουσία, πώς να πούμε, λες, βάλτε και εμένα και εμένα και εμένα. Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, αφού αναγνωρίζουν οι τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, το ξέρει όλος ο κόσμος, είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Η FIFA και η UEFA. Γι' αυτό, πώς σας αναγνώριζαν εσάς στην Αθήνα και σας έλεγαν οι αυτοκράτορες του μπάσκετ πριν 30 χρόνια, τέλος πάντων, εσείς δεν το λέτε. Στην Αθήνα, οι ρεπόρτερ λέει της Αθήνας, οι δημοσιογράφοι μας λέγανε αυτοκράτορας λέει του μπάσκετ. Οκ. Okay. Κρατήστε λοιπόν αυτό τον τίτλο, αλλά Big Five δεν υπάρχει. Γιατί αν θα γίνει Big Five, θα πρέπει να γίνει και Big Six. Και Big 7 και Big 8 και Climb 9. Θα το ξεφτυλίσουμε δηλαδή το θέμα. Οπότε κρατάμε αυτό που υφίσταται από τη δημιουργία, από την αρχή, από την έναρξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, που είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Τρεις από την Αθήνα και μία από τη Θεσσαλονίκη. Ο περσινός νταμπλούχος ΠΑΟΚ, ο τρεις φορές συνεχόμενα κυπελούχος τα τελευταία χρόνια ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και φροντίζετε εσείς οι ίδιοι φροντίζετε να το επιβεβαιώνετε με τα όσα γίνεται. Έτσι πιστεύω ότι συμβαίνει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι πράξεις. Οι πράξεις λοιπόν λένε ότι ο Άρης δεν χτυπάει το παιχνίδι. Όταν βγάζεις έξω τον τερματοφύλακα το βασικό σου, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή σου, επιλέγεις να εκτίσεις την ποινή του από κάρτες στο μάτς με τον Ολυμπιακό που είναι ντέρμπι, θεωρητικά, έτσι, όταν και τον Μπρούνο Γκάμα το βγάζεις έξω, καταλαβαίνεις ότι όλα καλά, όλα μέλη, όλα γάρα. Τώρα, έρχεται ο άλλος και σου λέει, ναι ρε φίλε, αλλά και αναπληρωματικοί μέσα που θα παίξουν, που θα μπουν, αυτοί που δεν είναι τέλος πάντων στην πρώτη εντεκάδα, με βάση και δεν έχει πολύ μεγάλο βάθος πάγκου, μπορεί να είναι πιο παθιασμένοι, πιο πεισμωμένοι, για να μπορέσουν να αποδείξουν και αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι αξίζουν. Έτσι μπορεί να σου πει ο άλλος, τι τον απαντάς εκεί. Δεν κάνω εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα θα μπει σε διαδικασία να δώσει την ευκαιρία σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, να δώσει στις ρεζέρβες την ευκαιρία να παίξουν. Mm-hmm. Αν θέλεις να διεκδικήσεις το μάτς και να παίξεις ένα ντέρμπι και να θέλεις να αποδείξεις ότι όντως είσαι μέσα στους μεγάλους και διεκδικείς όλα τα παιχνίδια, γιατί όντως είσαι μεγάλη ομάδα, νομίζω ότι δεν κάνεις πειράματα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είσαι η ομάδα η οποία θα δοκιμάσει καινούργιους σου ποδοσφαιριστές. Δεν θα κάνεις, πώς το λένε, τις δοκιμές σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει, το γεγονός ότι μπαίνουν οι άνθρωποι του Άρη σε μια τέτοια διαδικασία. Καθώς όταν είσαι μεγάλη ομάδα, ζεις και αναπτύσσεσαι μέσα από τα ντέρμπι. Και τόσο η ίδια η ομάδα, η ίδια η οικογένεια της ομάδας, όσο και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και πόσο μάλλον οι ίδιοι φίλαθλοι. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ το πώς νιώθει ένας φίλαθλος του Άρη όταν βλέπει η ομάδα του σε ένα ντέρμπι να κατεβαίνει με τέτοια σύνθεση. Προσωπικά εγώ, αν ήμουν Άρης ή αν ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι τέτοιο, θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα καυτηρίαζα την συγκεκριμένη τακτική της ομάδας μου. Λέει ο άλλος τώρα. Εμείς, λέει, παίξαμε 4 συνεχόμενα μάτς με την ίδια εντεκάδα και στόχος μας είναι το κύπελο και γι' αυτό ας πούμε επιλέγουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνουμε. Στόχος σας, ρε φίλοι Αριανοί, όταν παίξατε με τον ΠΑΟΚ στο Κλειάδης Βικελίδης, πάλι το κύπελο δεν ήταν? Γιατί μετά λίγες μέρες παίξατε με την Ξάθη και εκτός έδρας μάτς. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκεί μπήκε η καλή εντεκάδα. Προφανώς, γιατί ήταν το μάτς της χρονιάς. Τέλος πάντων. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το τι θα κάνει ο Άρης ή το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται όμως, όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις και να το καταλάβουν αυτό οι φίλοι του Άρη και άλλοι οπαδοί, να μένουν ασχολίαστες.
Εντάξει. Γιατί ο καθένας είναι υπόλογος και υπεύθυνος για τις πράξεις του και για τα λεγόμενά του. Και όλοι κρίνονται φυσικά εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε όμως το τι μέλη στο μάτς της Κυριακής, 7:30. Εγώ προσωπικά δεν θα το δω το μάτς, γιατί θεωρώ ότι θα είναι μια νίκη του Ολυμπιακού. Εύκολα, δύσκολα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα την κάνει την νίκη ο Ολυμπιακός. Ιδίως όταν βλέπω τον Άρη να κατεβαίνει με αυτή την. Με αυτές τις ελλείψεις. Άμα κατεβαίνει με τέτοια ομάδα, τι να πας να δεις. Τίποτα. Πάω να παίξω κανένα κίνο στον προπό. Να πάω κανένα σινεμά με την κόρη μου. Τέλος πάντων, είναι τι να κάτσω να δω. Σε διαφορετική περίπτωση, τέλος πάντων, μπορεί και να καθόμουν να το λέω. Βέβαια, ο Βέλεθ λέει πάμε για την νίκη. Ο προπονητής του Άρη, πώς το λένε, θυμάσαι. Ένινγκ, ο κύριος Ένινγκ. Λέει πολύ σημαντικό λέει, το μάτσαμε με τον Άρη. Ναι, θα τα δώσουμε λέει όλα για να. Δακρύσαμε. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα ο προπονητής είναι. Η άποψή του είναι αυτή. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Τι θες να πει δηλαδή. Και ο Βέλεθ λέει πάμε για την νίκη. Καλά κάνει και πάει για την νίκη. Να δούμε όμως. Για να πας για την νίκη, κύριε Βέλεθ, πρέπει να παίξεις και με ψυχή. Εντάξει, γιατί στο πρώτο μάτσο του Χαριλάου και εσύ και ο Φετβατζίδης ήσασταν λίγο ματιαγμένοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, πέρα από την υπόλοιπη ομάδα σας που ήταν στη μετριότητα τέλος πάντων, ήσασταν λίγο ματιαγμένοι. Εντάξει, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να ξεκαθαρίζουμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το σημαντικό μάτσο του ΠΑΟΚ με την Τρίπολη. Αυτό που ενδιαφέρει νομίζω όλους τους ΠΑΟΞίδες, όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι να κερδίζει ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, εντός εκτός. Και να δει το σημαντικό μάτς αυτό το ντέρμπι, όπως θα το χαρακτηρίζουμε, μητέρα των μαχών, μέσα στα τέλη Φεβρουαρίου, γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου, με τον Ολυμπιακό, εκεί που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν έχει βαθμολογικές απώλειες στα υπόλοιπα μάτς, θα ξαναπάρει κεφαλή πάλι στην υπόθεση, πρωτάθλημα στην υπόθεση πρώτης θέσης. Τι ώρα είναι το ΠΑΟΚ Τρίπολη, 6? Ναι, 6. Ωραία. 6 ώρα το απόγευμα. Τον κύριο Σκουλά να είναι ο άρχοντας του αγώνα, αυτός που θα σφυρίξει. Σκουλάς, έτσι. Σκουλάς, ναι. Ωραίος. Από την ΕΠΣ Θεσσαλίας. Να τον έχουμε υπόψη μας. Τον κύριο Σκουλά. Για να δούμε. Πόσο κόσμο πιστεύεις θα έχει? Πιστεύω θα έχει. Θα έχει κόσμο. Καμιά 20 θα την έχει. Εγώ λέω παραπάνω θα έχει, Κυριακή 6 ώρα. Ναι. Θα έχει γύρω στις 25.000 κόσμο. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Ναι, φίλε, ο Νταμπλούχος, ο πρωταθλητής παίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα περάσουμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι. Θα επανέλθουμε πάλι με τα θεματάκια που έχουμε εδώ με το Στέλιο Παντονίου να συζητήσουμε. Θα θέλαμε και τη δική σας γνώμη. Στο 2310-287 και 3 οχταράκια θα έχουμε ανοιχτές τις γραμμές ανά πάση στιγμή για να παρέμβετε και να μας πείτε και τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη γενικώς. Έλα, Στέλιο μου, τι. Όχι. Α, εντάξει. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα συνέχεια. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Στέλιος Παπαντονίου δίπλα μου. Απέναντί μας, άρτια αφιχθής, ο μάχημος εδώ, ο τρισμέγιστος Χρήστος Κιώσης. Ο ηχογλύφτης της εκπομπής και του Λίμπερο 107,4 των FM. Καλησπέρα, κύριε Χρήστο. Καλησπέρα. Σε τι κατάσταση είστε? Τέλεια. Καλά είστε, έτσι? Στο όφωνο, παρακαλώ, όμως, να σας ακούνε όλοι. Να πούμε. Έτσι δεν λέει η Ανίτα. ακούγεστε. Μια χαρά ακούγεστε. Λοιπόν, τι, σας βλέπω σήμερα που καμισάκι, καρό, πανιόνιο χρώμα. Τι? Άμα φορούσε τέτοιο Ολυμπιακός, ρε φίλε, θα κέρδιζε και ο Άρης. Πανιόνιο είναι αυτό, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Αυτό είναι πανιόνιο, ας μην θυμίζει. Πλατεία εκεί, πεζόδρομο, μια χαρά. Καφετέρια, ναι. Φτηνό ουισκάκι λαϊκής, μια χαρά. Τι, έχουμε έξοδο σήμερα, θα πάμε πουθενά? Εντάξει, οκ. Εντάξει, ναι, γενικά οι χολύπτες εδώ παραδοσιακά έχουν ένα θέμα την Παρασκευή, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα θεματάκια όμως. Να πούμε τους καλούς φίλους ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ανά πάσα στιγμή, 2310-287 και 3 οχταράκια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 για τα δικά σας μηνύματα. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά τις ημέρες. Φτάνει η αγωνιστική. Άλλη μια αγωνιστική με δύσκολα μάτς. Και για τον ΠΑΟΚ δεν μην νομίζετε ότι θα είναι εύκολο το μάτς. Για τον Άρη σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Μέσα στο Καραϊσκάκι, δηλαδή ήταν που ήταν δύσκολο.
αυτές οι απουσίες, τέλος πάντων, είτε από υποψία τραυματισμών, είτε γιατί επέλεξαν εκεί στον Άρη ότι το παιχνίδι είναι χαμένο και δεν βάζουν μέσα τους καλύτερους, ας πούμε, αυξάνει ακόμα παραπάνω το βαθμό δυσκολίας, Στέλιο Παπαντώνιου. Υπάρχει ένα άλλο μάτσο όμως εδώ στη Ντούμπα, στις 6 το απόγευμα την Κυριακή, εκεί που ο ΠΑΟΚ πρέπει, είναι υποχρεωμένος να είναι σοβαρός, να είναι πειθαρχημένος, να είναι πολύ καλά διαβασμένος με μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει αρκετή ζημία βαθμολογικά και εντός αλλά και εκτός της Τούμπας, ιδίως μερικά χρόνια πίσω άμα πάμε, όχι πάρα πολλά, καμιά πενταετία πιο πίσω, τετραετία, πενταετία, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, με Στάικο Βεργέτη και Μπακασέτα ακόμα που έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ιγκλέσιας, και τον Ιγκλέσιας είχαμε πολλές κηδείες. Θυμάμαι ένα μάτς που ήμουν αρκετά χρόνια βέβαια, που ο ΠΑΟΚ είχαν στο 17 παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάται κάποιος ή αν θα με πιστέψει τώρα, στο 17 είχαν 0-3 από τον Αστέρα Τρίπολης, μέσα στην Τούμπα. Στα πρώτα χρόνια του τέτοιου πρέπει να ήταν, του Αστέρα, στην πρώτη εθνική νομίζω. Επί Ιβάν Σαββίδη πρέπει να ήταν. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι, ακριβώς θα ψάξω να το βρω. Εν πάση περιπτώσει όμως η Τρίπολη είναι κακός δαίμονας για τον ΠΑΟΚ. Και όχι τόσο την τελευταία διετία. Η τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ πριν ξεκινήσει το... Ναι, ήταν πριν δύο χρόνια μέσα στην Τρίπολη. Αυτό ακριβώς. 3-2. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το σκόρα, ήταν εκείνο που... Στο τέλος, που έπεσαν και κάτι ψηλές. Στα τελειώματα. Ναι, στα τελειώματα εκεί πέρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να το κερδίσει το μάτς για να ξαναπεράσει έστω και για μια μισή ώρα πρώτο στη βαθμολογία, γιατί αυτό το αποτέλεσμα, η νίκη δηλαδή, θα αγχώσει περισσότερο την ομάδα του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκης. Εντάξει, όταν ξέρεις ότι σε πέρασε ο ΠΑΟ ξανά, θα έχεις ένα θεματάκι. Τώρα βέβαια δεν θα αντιμετωπίσει, πιστεύω, στεναρή αντίσταση. Δεν ξέρω τι βαθμό δυσκολίας μπορεί να δώσει ο Άρης με τη μισή ομάδα να κατεβαίνει με τη δεύτερη ομάδα του μέσα στο Καραϊσκάκη, αλλά ένα άγχος Ολυμπιακός θα το έχει μέχρι τουλάχιστον να μπει το πρώτο γκολ για να απελευθερωθεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στη γραμμή που είναι ο φίλος και θα συνεχίσουμε εμείς τη θεματολογία μας σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα ΠΑΟΚια εκεί στην εκπομπή στο Λίμπερο. Γεια σου ρε Γιώργη. Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή. Καλά ξεκίνησε το έργο. Γιατί αν ήταν ο άλλος, τα είχαμε προβλήματα πάλι ψυχολογικά, να πούμε. Τι έγινε... Μην τον κυνηγάσετε τον Ζάχο, ας τον Ζάχο. Όχι, δεν τον κυνηγήσω μωρέ. Άντε από εκεί μωρέ. Σου είπα, εγώ τον άφησα σήμερα να πάει να σκοράρει, να φύγουν λίγο, ξέρεις, τα κοντράδια, τον εγκέφαλο. Έτσι, να ξαναμπικάρει για να αρχίσει να ξανασκέφτεται καθαρά. Γιατί λέει ένα τζάτζεμα τελευταία, ιδίως μια υπεροψία μετά τα 4-2 που κέρδισε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, την είχε και δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά. Δηλαδή αυτό κοντεύει να κάνει την απονομή κυπέλου, να μου κατάλαβες. Μου θυμίζει τη χρονιά που έπαιξε τελικό εδώ στο Καφτατζόγλιο με την καρπαζιά που έφαγε από την αγαπημένη του ομάδα τώρα, τον Ολυμπιακό. Και πανηγύριζαν ένα 24 ώρο πιο πριν. 0-2 πανηγύριζαν στο Λευκό Πύργο. Όχι στο Λευκό Πύργο. Στο Κλεάδες Βικελίδης απ' έξω. Ναι. Κατάλαβες. Αστεία πράγματα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλό θα είναι και φρόνιμο. Εντάξει. Όλοι, εγώ καταλαβαίνω και σέβομαι, πέρα από την καζούρα που κάνουμε, το θέλω όλων των οπαδών, όπως και των οπαδών του Άρη. Οι άνθρωποι έχουν να δουν 50 χρόνια φέτος ένα κυπελάκι, τον Τενεκέ, ρε παιδί, τον Τενεκεδάκι που το λέει ο Νικόλας, ο φίλος μας, έχουν να το δουν 50 χρόνια. Εντάξει, εμείς ξεαπαυτώσαμε, ρε παιδί μου. 3 χρόνια συνεχόμενα ξεαπαυτώσαμε. Βέβαια το θέλουμε. Θέλουμε, ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει στηριχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από κάποιους εξωαγωνιστικούς λόγους για μένα και κάποιους αστάθμητους παράγοντες, παράγκας κτλ., πάρα πολλούς τίτλους, τον έχουν εκλέψει πάρα πολλούς τίτλους στον ΠΑΟΚ. Σε όλες τις δεκαετίες, 70, 80, 80, 90, 90, 2000 κτλ. 2000-2010. Έχουν γίνει κλοπές τίτλων από τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν έχει την πολυτέλεια να μένει άλλο πίσω. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνει τα επόμενα 10 χρόνια ό,τι τίτλο μπορεί, πρωτάθλημα, κύπελο, πρωτάθλημα και κύπελο μαζί, για να γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό θεωρώ. Ναι, και αυτό πρέπει να γίνει. Ναι.
Φιλετάσο, δεν αντιβλέγω, άκου να σου πω. Επειδή εμείς παίξαμε σε όλα τα γήπεδα της Αθήνας, έτσι, αυτοί παίξανε πόσους τελικούς από το 70, ένα παίξανε Καπιτατζόπουλοι με εμάς το 70, ένα με εμάς στην Τούμπα το 2001, ήτανε. Το 2003. Όχι, 2003. 2001 ήταν με τον Ολυμπιακό, το 2003. Το 2003 με τον Άρη. Και δύο παιχνίδια, παίξανε με τον Ολυμπιακό, νομίζω, δεν είναι. Ένα με Ολυμπιακό και ένα με Παναθηναϊκό με τον γκολ του Λέτο που ταξίδευε η μπάλα κάμια εβδομάδα. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, όταν αυτοί θα φτάσουν στο επίπεδο το δικό μας να γυροβολήσουν όλη την Ελλάδα, τότε να μιλήσουν. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε. Άστο, δεν αξίζει να το λέμε. Εντάξει, εγώ τους θέλω τώρα. Εγώ, φίλε Τάσο, τους θέλω τώρα. Στο κύπελο τώρα για να τους βάλω τα λοιπά να πούμε και πρέπει να είναι. Εγώ τους θέλω στον τελικό. Όχι, όχι. Νομίζω και ο Τάσος στον τελικό παίζει να τους θέλει. Στέλιο, όχι στον τελικό. Να σου πω γιατί. Γιατί άμα θα γίνει στον τελικό, μπορεί να παίξουμε Καφτατζόγλου και να έχουμε θέμα. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση τελικός να γίνει Καφτατζόγλου. Δεν θέλω θέμα. Στο ΆΚΑ θα γίνει. Ο τελικός κυπέλλου έχει οριστεί να γίνει στο ΆΚΑ. Όχι. Κάνεις λάθος. Τάσος, χτες είπε ο άλλος ότι αν αλλάξουν οι ομάδες, έχουμε θέμα, λέει τα λοιπά, μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Όχι. Mm-hmm. Όχι, παιδιά. Εγώ προσωπικά θέλω τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση και δεν με νοιάζει ποιος θα είναι στο τελικό. Όπως και να θα τον κερδίσω. Να το ξέρεις. Από τόσο νωρίς θέλεις τον Ολυμπιακό. Ναι, θέλω να τον καθαρίσω. Να τον πετάξω έξω. Θέλω τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση. Να τελειώνω, ρε παιδί μου. Ναι. Με το φαβορί. Κατάλαβες, δηλαδή. Θέλω να το δώσω και την Καρπαζιά και να του στείλω το μήνυμα ότι θα σε αφήσω τρίτη χρονιά άτιτλο εγώ. Τρίτη χρονιά θα μείνει άτιτλο εξαιτία του ΠΑΟΚ. Με κατάλαβε. Ναι, συγγνώμη. Αυτό είναι ο αντίπαλό μου. Ο μόνο που μπορεί να ανταγωνιστεί, να είναι ανταγωνιστή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ αγωνιστικά, ξαγωνιστικά είναι πιο δυνατό. Το ξέρουμε εδώ και τόσα χρόνια. Αγωνιστικά όμω, μέσα στο χορτάρι, αυτό που μπορεί να με αντιμετωπίσει και να με κοντράρει ως ένα σημείο είναι μόνο Ολυμπιακός. Αυτόν υπολογίζω σαν αντίπαλο. Όλοι οι υπόλοιποι για μένα δεν υπάρχουν. Το να με κάνει μια νίκη στα 10 χρόνια μια ομάδα που έχει ως στόχο να με κερδίζει μια φορά στα 10 χρόνια έστω και με 4 γκολ που έφαγα, εμένα δεν με χαλάει καθόλου άμα θα υλοποιήσει τους στόχους μου. Γιατί ο στόχος του ΠΑΟ κάθε χρόνο είναι ο πρωταθλητισμός. Είναι η κατάκριση του ντάμπλ, του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδος. Το κάναμε πρόπερση. Το κάναμε πέρσι. Θα το κάνουμε και φέτος. Ο στόχος λοιπόν του πρωταθλητή αίτητου περσινού νταμπλούχου ΠΑΟΚ και φέτος είναι η κατάκτηση του νταμπλ. Δεν είναι μία νίκη και τα πανηγύρια και τα πυροτεχνήματα που κάνουν κάποιες άλλες ομάδες που λες και είναι γάμα τοπικό επειδή κερδίσανε το μεγάλο αντίπαλο. Οκ. Okay. Δικαίωμά σας. Καλά κάνετε, καλά εξηγήσετε. Μαγκιά σας. Δίκαια κερδίσατε. Δίκαια έφαγα 4 γκολ. Αλλά παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εμείς έχουμε ξεφύγει από τη μιζέρια της πόλης. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει τα φτερά του, έχει πετάξει, έχει σκεπάσει όλη την ελληνική επικράτεια, την οποία τη βλέπουν όταν σηκώνουν το κεφάλι του επάνω. Ο ουρανός δεν είναι ΣΥΕΛ και μπλε και συννεφιασμένο, είναι ασπρόμαυρος τα τελευταία 4 χρόνια. Εντάξει, είναι ασπρόμαυρα τα πάντα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. 3 συνεχόμενα κύπελα πήρα με τη χάρτινη, την τρομοκρατημένη, και μια πρωταθληματάρα την καλύτερη, την πιο καθαρή, την πιο αρσενική, την πιο αντρίκια πρωταθληματάρα που υπάρχει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με ρεκόρ νικών. Δεν είναι 26 νίκες του ΠΑΟΚ. 29 είναι οι νίκες του ΠΑΟΚ. Οι τρεις ισοπαλίες είναι κλοπή. Το διαιτητών. Το διαιτητών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι το θράσος και οι συνέτεροι και οι υπάλληλοι και τα παραρτήματά τους να μιλούν και να θέλουν την καρατόμηση του Περέιρα κτλ. Που ο Περέιρα τον έχει σφάξει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θέλεις με την ΑΕΚ που ήθελαμε, έπρεπε να κερδίσουμε εκεί 0-3 ημίχρονο και βγήκε 2-2 με τον γκολ φάουλ στον Αγκούστο επάνω. Θέλεις κάποιες πεναλτάρες που δεν μας έχει δώσει. Και δεν λέω εγώ μόνο για τον ΠΑΟΚ ότι τον έχεις φάξει. Τον έχει αδικήσει γιατί. Γιατί έχει ευνοήσει τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ευνοήσει τον Ολυμπιακό. Τα πέναλτι του Παναθηναϊκού τα ξεχάσατε την προηγούμενη αγωνιστική τα δύο. Που μουγκάθηκε ο βλογιοκομμένος, ο Δόνης. Μουγκάθηκε ο βλογιοκομμένος. Ενώ με στην Τούμπα είχε μια στοματάρα, κόντεψε να πατήσει τη γλώσσα του στη συνέντευξη τύπου. Με καταλάβατε τι γίνεται, ότι ο πόλεμος του ΠΟΚ και των παραρτημάτων προς τον ΠΑΟΚ είναι μενόμενος και λησαλέος και έρχεται με διάφορες μορφές.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν θυμάται κάτι, κάποιοι που τα ακούτε και λέτε τι λέει ο Μαϊντανός. Ναι, αλλά την ξέρετε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοίταξε, θέλετε, δεν κοίταξε, θέλετε. Τάσο, για να σε πει εσένα κάποιο Μαϊντανό να πούμε πρέπει να έχει από κάτω. Όχι, αδερφέ, ξέρεις γιατί τα λέω σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να με διακόψει από απέναντι. Τη γνωστή τακτική. Γιατί εγώ τώρα ο Ζάκος μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί στη ζωή του. Μέσα, είναι ο καλύτερος άνθρωπος, σαν άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Αλλά οπαδικά έχει μια τακτική την οποία την, δεν ξέρω από πού την έχει σπουδάσει. Από τα ΙΕΚ Βαθύλακος, από τα ΙΕΚ Σαωρίδη, δεν ξέρω. Εντάξει. Προσπαθεί πάντα όταν ακούει την πραγματικότητα, την αλήθεια, να σε σκεπάσει ή να σε αποσυντονίσει ή να ξεχάσεις αυτά που λες ή να μιλάει επάνω σου ή να συνεχίσει κτλ. Σήμερα λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία, όμορφα και ωραία, να ακουστούν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να ακούνε οι φίλοι ακροατές και δεν έχουν τη δυνατότητα καθημερινά να τα ακούσουν. Όταν ξεκινάμε δηλαδή και τα λέμε, τα μισά θα πούμε ή θα ξεχαστούμε ή θα συγκιστούμε ή θα αρπακτούμε ή θα τσατιστούμε. Με κατάλαβες τι γίνεται? Εγώ αυτά τα ξέρω, τα έχω πει 100 φορές και τα έχω στείλει και στο inbox πόσες φορές, τα ξέρεις. Δηλαδή, ο κόσμος που ακούει την εκπομπή, αυτή την εκπομπή, περιμένει να ακούσει αυτά που πρέπει να ακούσει. Όταν τριγυρνάει το έργο συνέχεια από εδώ και από εκεί και πάει στο Άντελ και τα λοιπά και σε καθοδηγεί στο δικό του μονοπάτι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μπράβο. Πολύ καλά. Καλά κάνει, καλά ξεκίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς πάουκ είμαστε. Αυτοί ας ψαχτούν εσύ τα σωματικά. Πώς το βλέπεις το μάτς στο Καραϊτάβλη? Στο Καραϊτάβλη. Να δώσουμε και μια ενημέρωση, έτσι. 1-14 έχει πέσει το μάτς. 4-1. 1-14 έχει πέσει. Πώς γίνεται να πέφτει τόσο πολύ όταν παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο? Τον κύριο Καραπαπάδα ρωτήσεις. Αυτός έχει άποψη επί του θέματος. Απλώς μου ήρθε μια πορεία τώρα και. Ναι. Κάτσε, ρε φίλε, τι σε πειράζει. Το ρώτησα από στοιχηματικό ενδιαφέρον μόνο. Στοιχηματικό ενδιαφέρον και εσύ και ο φίλος από την Χανιώτη τώρα που γίνεται ένα κόμμα εδώ πέρα. Παίξτε το διπλό, 17, έχετε άντερα. Ένα ευρώ για πλάκα θα το βάλω. 17 φράγκα δίνει το διπλό του Άρη. Ένα ευρώ βάζω. Παραπάνω δεν βάζω. Και μην μπερδεύεστε, δεν παίζει ο πρώτος με το 14ο. Με το 4ο παίζει. Παίζει ο πρώτος με τον 4ο. Αυτό είναι. Η book. Πώς το κρίνουν αυτό, δεν ξέρω ρε παιδιά, μπορεί κάτι να ξέρω. Εγώ δεν βάζω τάσο ούτε σέντς, λοιπόν, 4-1 θα είναι το παιχνίδι. 4-1 λες. Ναι. Γιατί όσο κάνω κάτι, αφού εντάξει, τον Τουρμισέ το πήραν πάλι πίσω, δεν έγινε. Α, τώρα ωραία πάσα μου έδωσες. Με τον Τουρμισέ τώρα τι έγινε ακριβώς, αυτοί δεν έλεγαν να τον πήρανε. Ανακλήθηκε το δελτίο του Ντουρμισάη από την ΟΠΕ. Από την... Ναι, αλλά τον αγόρασαν με μεταγραφή, λέγανε. Τι? Να λέγανε ότι πήραμε μεταγραφή. Δεν είχε καμία μεταγραφή. Από ό,τι είδα. Έτσι λέγανε αυτοί. Ναι, έτσι λέγανε. Αλλά από ό,τι λένε από την ΕΠΟ, ήρθε ως δανεικός. Και τώρα υποχρεούται ο Ντουρμισάη να γυρίσει πίσω στο Ολυμπιακό. Και δεν μπορεί να παίξει στο Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί έπαιζε στο Βέλγιο που έπαιζε. Μπράβο. Έπαιξε και στον Άρη δύο αγώνες. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει τώρα. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό όμως με τον Ντουρμισάη. Το θέμα είναι ότι εφόσον υπήρχε απαγόρευση μεταγραφών. Και προχώρησες... τον πήρε ο Άρης και έπαιξε δύο μάτς. Αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν είμαστε νομικοί. Ναι. Δεν είμαστε νομική υπηρεσία των ομάδων που ενδιαφέρονται, αν ενδιαφέρονται. Ο ΠΟΚ δεν ενδιαφέρονται, το δήλωσε κιόλας. Εγώ το λέω γενικά. Α, ναι. Δεν είμαστε νομική υπηρεσία γιατί δεν ενδιαφέρεται μόνο ο ΠΑΟΚ. Είναι και άλλες ομάδες. Είναι και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται να μπουν στην Εξάδα. Και ενδεχομένως να θέλουν την παραδειγματική τιμωρία του Άρεος. Γιατί έκανε τη μεταγραφή του Ντουρμισά ενώ υπήρχε απαγόρευση από την FIFA. Αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς, δεν το γνωρίζω το θέμα τι ισχύει, αλλά να φανταστώ ότι όταν υπάρχει απαγόρευση και υπάρχει συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε δύο επίσημα μάτς με κάποια 20 λεπτά, τι λέει η νομοθεσία αν πρέπει να τιμωρηθεί, ό,τι ισχύει στην νομοθεσία, να γίνει το νόμιμο. Και για να κλείσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, και λοιπόν, υπόλοιποι. Σήμερα μόνοι μας είμαστε. Για ποτό πήγαν όλοι. Ναι, ρε, φίλε. Για ποτό πήγαν όλοι. Ναι, ρε, φίλε, για ποτό πήγαν. Ωραία, συνεχίζω. Λοιπόν, άκου μικρέ, εσύ έχεις το Power Day να πούμε .gr. Ναι. Λοιπόν, και κούτρα το θέμα. Ναι, ρε. Ναι. Το διαφημίζω, δεν το διαφημίζω. Αφού είναι καλή. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλό site. Πώς θα γίνει? Αφού είσαι μαζί με τον Τάσο, εσύ. Ο μαθητής και ο δάσκαλος. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Είναι ή δεν είναι έτσι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Ωραία. Μπράβο. Η εκτρέγια. Ωραία. Τα έχουμε πει αυτά. Η εκτρέγια. Μπράβο. Λοιπόν, άκουγα δες. Ψάξτε λιγάκι να δεις λιγάκι εκεί μέσα στην ομάδα. Μπαίνουν πολλά από αυτά τα
να μην τα κατανοώ. Τους καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Που σχολιάζουν παράξενα πράγματα. Και κάπου χαλούνται οι υπόλοιποι. Δες το. Δες το λιγάκι και θα καταλάβεις. Έγινε Γιώργα ρε. Ναι, θα το δούμε. Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Να είσαι καλά. Εγώ θα διαφωνήσω με τον Γιώργο και με τη δική σου άποψη. Δεν υπάρχει κανένα ιακτρέγας. Όταν ήσουν αρκετά πιο πιτσιρικάς, μόλις είχες απολυθεί από το στρατό, θυμάμαι σε ένα μάτσε έξω από την Τούμπα, είδες και μου είπες κάτι, με ρώτησες κάτι και σου είπα πάλι κάτι. Μου είπες Τάσο, να κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ. Ναι. Και σου είπα Στέλιο, εγώ εδώ είμαι, μη στεναχωριέσαι. Ναι. Αυτό το θυμήθηκα, ναι, κατάλαβα. Ό,τι μπορώ θα γίνει. Αν δεν ήσουν άξιος, αν δεν ήσουν δυνατός, σοβαρός, πειθαρχημένος, μετρημένος, δουλευταράς σαν άνθρωπος, αν δεν είχες βάσεις σωστές μέσα από την οικογένειά σου, αν δεν υπήρχε σωστή οικογενειακή γαλούχηση, με λίγα λόγια, αν δεν ήσουν ένα καλό παλικάρι, δεν θα μπορούσε να καταφέρεις τίποτα. Nice. Ούτε οι εκτρέγες και κλαϊμάρι, ούτε χαζουμάρες. Δεν υπάρχουν αυτά. Έκανες τα αγροτικό σου ένα χρόνο στις πρώτες πτήσεις. Απέκτησες μια ραδιοφωνική εμπειρία μερική σχετική και μπράβο σου. Και αναγνωρισιμότητα, εντάξει. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Και είσαι άξιος και ικανός σαν άνθρωπος για ό,τι έχεις καταφέρει. Γιατί είσαι αυτοδημιούργητος. Δεν σε αβαντάρισε κανείς. Δεν σε έσπρωξε κανείς. Δεν έγλυψες κανέναν. Δεν φίλησες καμιά κατουρημένη ποδιά. Και να σου πω και κάτι, τη σέβομαι πάνω σου και σε αβαντάρα αυτή τη στιγμή γιατί το αξίζεις. Σέβομαι το ότι έχεις πάντα τη γνώμη σου και δεν επηρεάζει από κανέναν που θέλει να σου δώσει χαρτάκι για το τι θα πεις. Εκεί σπάσαμε όταν πάει να μου δώσει κάποιος χαρτάκι. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό και θεωρώ και πιστεύω ότι θα πετύχεις στο εγχείρημα που έχεις ξεκινήσει. Ήδη είναι πετυχημένο. Ήδη πας πάρα πολύ καλά με το PAOK Day. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Και μπράβο σου και να συνεχίσεις έτσι. Να υπάρχει ανιδιοτέλεια σε όλο αυτό που κάνεις. Να το κάνεις με την καρδιά σου, με την ψυχή σου. Γιατί το πιστεύεις, γιατί το αγαπάς. Και πίστεψέ με, μέσα από αυτό θα πετύχεις πάρα πάρα πολλά στη ζωή σου όσον αφορά και την καριέρα σου και την προσωπικότητά σου, αλλά και τη σχέση σου με τους ανθρώπους. Όχι μόνο με τα αρσενικά, αλλά θα σε εκτιμήσουν και πάρα πάρα πολλά θηλυκά. Εντάξει, αλλά εκεί θα πάμε σε άλλο κεφάλαιο. Και θα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Θέλει να έχεις λίγο θράσος παραπάνω. Λίγο πιστεύω παραπάνω στο εγώ σου. Και να πίνεις και κανένα special whisky. Δεν γίνεται. Ιδέα δεν έχεις από γυναίκες κατακαημένο. Κάθε γυναίκα έχει το τίποτα. Άλλη είναι ρομαντική, άλλη είναι μοιραία, άλλη αλανιάρα. Για να κατακτήσεις όμως μια γυναίκα πρέπει να φερθείς ανάλογα με τα χούλια της. Έτσι είναι. Τα είπε ο Κολλητός. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται. Και εσύ και ο φίλος ο κολλητός σου ο Ντρουντρούλης με σουμάδα κατά κουζινού να κερδίσετε μια γυναίκα. Πήγε ο άλλος στην Blue Sky, γούσταρε ένα γκομενάκι, το έβλεπε απέναντι, το λιγουρευότανε. Ναι, πώς κάνει ρε παιδί μου στο Σιλβέστρο και στον Τουίτη ο σκύλος που βλέπει τον Σιλβέστρο για να το φάει το γάτο. Ναι. Πώς γλύφεται και τον Μπουλντόγκ με τα δόντια και το... έτσι έκανε ο Σαλιάρης. Μέσα στην Blue Sky μόλις είδε το πιπινάκι. Ναι, ποιος τώρα ο Ντρούλη, 52 χρονών που θέλει ένα χολωμό τα ξύλα για να βράσει, ρε φίλε. Είδε το. Ναι, είδε την κοπελίτσα να πούμε. Ναι, και την κοιτούσε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι περιμένεις, να έρθει η κοπελίτσα σαν τα κρύα τα νερά, τα γάργαρα, με τον ασχημάντρα επάνω εδώ πέρα τώρα και να σου πει τι. Και άντε να έχει ρωτήσει και ο Ντρούλη. Κάτι θα γινόταν, ρε φίλε. Να σε δει τώρα έτσι και να μην ξέρει ότι είσαι και ο Ντρούλινγκ, πού να σε μιλήσει, ρε καημένε, κακομοίρη. Κάνε πιες 3-4 ξύδια, πάνε εκεί κοντά, κάνε την προσπάθειά σου. Πες και την κοπελίτσα μου, ξέρω να χορέψουμε. Έλα λίγο στον παράκι να σε κεράσω ένα σφινάκι τέλος πάντων. Όμορφα, ωραία και καλά. Με λένε έτσι, με λένε τάδε, σε είδα, με εντυπωσίασε, ξέρω εγώ. Δύο-τρία πραγματάκια δηλαδή, ρε φίλε, δεκαετία 70-80. Έχω γυρίσει όλη τη γη με τα λαμπούρια. Τρία πράγματα δεν έχω στη ζωή μου. Κομμουνιστή χωρίς λεφτά, χοντρή χωρίς γκόμενο και γυαλιά και γύφτο με γυαλιά μοιοπία. Ισχύει αυτό, είναι και τα τρία. Ο πολέμονος ήταν αυτός. Αυτό άμα το δεις είναι ένας με μουσι, κάτσε καλά είναι. Λοιπόν, αυτό είναι και τον αυγολέμονο τους αγαπάω, να ξέρεις. Λοιπόν, Θεούλης είναι. Λοιπόν, περισσότερα μαθήματα κοινωνικής κατάρτισης και όχι μόνο. Φίλες Στέλιο και φίλοι ακροατές, ανατυπιστροφή μας με το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Έτσι θα έχουμε κάποια θεματάκια πάλι. Ανοιχτές γραμμές για όλους.
μπορούμε να ζητήσουμε οτιδήποτε γουστάρετε. Θα πάμε στο διαμεστικό διάλειμμα σε ένα λεπτάκι, αφού σας πούμε ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του τεχνική ΔΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Τι εννοούμε με αυτό, γιατί πολύ το καταλαβαίνετε. Πηγαίνετε με το όχημά σας, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας ή βάζετε 30, 50, 20 ευρώ στο ρεζερβουάρ σας, ενισχυμένο καύσιμο μπαίνει και το πληρώνει στη τιμή του απλού. Αυτό σημαίνει καλύτερη απόδοση στον κινητήρα και μεγαλύτερες ροπές στο αυτοκίνητό σας. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, πρατήριο Εγώ Καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη ΙΣΑΚ, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, ποιοτικό καύσιμο με τιμιότητα πάντα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω για τις παραγγελίες σας, 2310-611-256, και σε χρόνο ντετέ, όπως λέμε εμείς οι Νεαπολίτες, ρεκόρ για τους βλάχους, έρχεται ο ΙΣΑΚ με το βιτίο και σας γεμίζει τη δεξαμενάρα σας με πετρέλαιο special στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εδώ όμως είναι και το στέκι του Κωστή άλλο ένα βράδυ. Ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάλυβουνα. Γευστικές απολαύσεις, πραγματικά τεράστια ειδονή όταν το βάρεις μέσα στο ματάκι, αδερφέ, το κοντοσούβλι το χοιρινό, το κοντοσούβλι το κοτόπουλο, η παρσέτα σούβλας, το κότσι σούβλας, το κοτόπουλο ολόκληρο σούβλα στα κάρβουνα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχή σου, μόνο σου στέκει το Κωστή στη Νεαπόλη. Ανδρέα Παπανδρέου 113. Μπορείτε να πάτε να πείτε και τη ρετσινάρα σας εκεί. Ανδρέα Παπανδρέου 113, επαναλαμβάνω, το στέκει το Κωστή. Τελιβεριά. Τηλεφωνήστε τώρα να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις που σας λέμε στο 2310-620-727. Αυτά με τους φίλους υποστηρικτές. Πάμε στο break των 10 και επανερχόμαστε δυναμικότερα. Συντροφιά μαζί σας στο 2310-287-38. Εδώ είμαστε, επιστροφή Ράδιο Μαρμίτα. Τα σωστά για Στέλιος Παπαντονίου, συντροφιά Παρέτσα και Χρήστος Κιώσης στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παρέτσα μέχρι και τις 11 όπως κάθε μέρα εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 FM, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Ξέρω σήμερα είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί μπορούμε και συζητάμε όμορφα, ωραία, δεν μας διακόπτει κανείς. Έτσι, μπορούμε να πούμε την άποψή μας επιτέλους μια φορά, χωρίς να μας σκεπάσει κανείς στα λεγόμενά μας, διότι υπάρχει μια σχετική ντροπή μέσα του για τα όσα συμβαίνουν και υφίστανται και παρουσιάζονται προς τα έξω για την αγαπημένες του ομάδες. Δύο είναι πλέον οι αγαπημένες ομάδες του αγαπητού συμπαραγωγού Ζαχουά. Εντάξει. Και θα το συζητήσουμε φυσικά από Δευτέρα που θα ξαναέρθει. Έχουμε όμως γραμμούλες στην αναμονή, βλέπω. 2310-287-38. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Ολυμπιακός Άρης 1-14-15 έχει πάει το ποσοστό. Ο Άσος 17 το διπλό και γύρω στα 6,5 το χ. Εντάξει, υπάρχει και το ΠΑΟΚ Τρίπολη. Εκεί που ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει οπωσδήποτε τη νίκη, να ξαναπεράσει πρώτος έστω τουλάχιστον για μια μισή ώρα και μετά βλέπουμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τους αγαπητούς και λατρευτούς λαχθαριστούς συμπολίτες. Πάμε λίγο στις γραμμές, Στέλιο μου. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Εμείς έχουμε ένα από εξωτερικό πάνω αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, μάγκες. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε, ξεκόλας. Γεια σου Αναστάση, γεια σου Τελάρα, τι γίνονται παιδιά. Καλά, Τζόρτ, στον Κάρδη. Ναι, Στουτγκάρδη, βροχερή Στουτγκάρδη. Να ήθελα να τονίσω λίγο κάτι, γιατί αναφέρθηκες για τους Big Four και τα λοιπά. Ναι. Επειδή δεν ασχολούμαι με τον άλλο, εμένα ο αντίπαλός μου είναι ο Ολυμπιακός. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι αντιγάβρος, όπως πιστεύω και το 99% όλων των παοξίδων. Αυτό που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση είναι... Και Αριανή είναι αντιγάβρη, ρε φίλε. Και Αριανή είναι αντιγάβρη. Ναι, φαίνεται αυτό. Από τις πράξεις τους. Θυμάμαι, είχα ακούσει πάρα πολλά σενάρια, τέλος πάντων, ότι ο Άρης κάνει κανονικές μεταγραφές, δεν παίρνει δανεικούς κτλ. Και τώρα ξαφνικά ο Τουρμισσά, αυτός εδώ ο παίκτης του Ολυμπιακού, τελικά είναι δανεικός, ήρθε με ελεύθερη μεταγραφή. Γιατί... Σε ένα ρεπορτάζ γράφει ότι δεν είναι μεταγραφή. Ήρθε ως δανεικός και υπάρχει υποχρέωση του, είναι υποχρέωση πλέον του ποδοσφαιριστή μετά την ανάκληση του δελτίου από την ΕΠΟ
Είναι υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, στον οποίο Ολυμπιακό ο Ντούρμισαϊ δεν μπορεί να παίξει. Γιατί έπαιξε στο εξωτερικό, έπαιξε και δύο μάτς με τον Άρη. Τώρα αν υπάρχει κάποιος νόμος, κάποια νομοθεσία η οποία τιμωρεί όλα αυτά, δεν μπορώ να το γνωρίζω αν με ρωτήσεις. Ναι, αυτό. Αλλά λογικά όταν έχεις κάνει μεταγραφή, όταν βγαίνεις προς τα έξω και λες ότι δεν είναι δανεικός και έχεις κάνει μεταγραφή και έχεις δώσει κάποια λεφτά, στην ουσία αν επιστρέψει ο παίχτης πίσω πρέπει να επιστραφούν κάποια λεφτά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μήπως επιστραφεί κάποιο ένα εκατομμύριο, λέω φίλε, εγώ έτσι με δύο μεγάλα... Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι λέει η ΕΠΟ. Από τη στιγμή που ανακλήθηκε το δελτίο του Ντούρμπισαϊ, η γυρίζει στον Ολυμπιακό, αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε μεταγραφή. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε ο δανεικός. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, το λέω. Έτσι λέει το ρεπορτάζ που διαβάσαμε. Δεν το λέμε εμείς. Ναι, γιατί θυμάσαι Τάσο ότι όταν λέμε ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να πάρετε δανεικούς, ότι μόνο από αυτό το σωματείο βρίσκεται παίχτες. Ναι. Και μας είχαν απαντήσει ότι είναι όλοι κανονικοί μεταγραφή και τα λοιπά. Λοιπόν, φάνηκε πάλι αυτό. Θα πω και ένα άλλο πράγμα που το άκουσα σήμερα από κάποιον φίλο που ασχολείται λίγο και με τηλεοπτικά και με αυτά. Που ναι, πες το, δηλαδή, το Γιώργο ρε, και τρέξ το γιατί έχει τρεις γραμμές, γίνεται χάμος. Ναι, θα πω λίγο, ο Άρης νομίζω στη Γάμα Εθνική όταν είχε πάρει τα τηλεοπτικά από την Νόβα ήταν γύρω στις 200.000 ευρώ και όταν ανέβηκε στην Άλφα Εθνική είχε κάνει πρόταση Νόβα νομίζω γύρω στις 800.000 ευρώ και η αμέσως καλύτερη πρόταση ήταν της ΕΡΤ με 1,2. Και φέτος παιδιά αφού άλλαξε και ο ιδιοκτήτης της Νόβα η πρόταση είναι στα 2,5 εκατομμύρια συμπόνους. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ μεγάλη, μάλιστα, πολύ μεγάλη συμβαίνει. Πέρσι πάντως που λέγανε για τον Αλέξη Τσίπρα και το πρωτάθλημα των Πρεσπών και τα λοιπά, ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, τους έδωσε χορηγία γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να τα λέμε και όλα, έτσι. Αυτοί που λένε το πρωτάθλημα των Πρεσπών και ότι το έδωσε ο Τσίπρας και τα λοιπά, τους έδωσε τους ίδιους 2,5 εκατομμύρια ευρώ χορηγία. 2-300. Εντάξει, για να καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Λοιπόν, έγινε μάγκες. Γεια σου Γιώργα. Τσάω, τσάω. Γεια σου Γιώργα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. 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 Γεια χαρά. Τι κάνουμε? Γεια σου ρε Γρηγόρη, Γρηγόρης άτομο. Γεια σου ρε αδερφέ. Πού είσαι ρε γίγαντα? Γεια σου Τάσο, γεια σου φλαράκι μου. Στέλιος. Ο Αντώνης δεν είναι? Ο Στέλιος. Ο Στέλιος Παπαντονίου. Μπράβο ρε Στέλιο. Ο Στέλιος θα κάνει καριέρα να ξέρεις. Στο μέλλον το βλέπω όπως είπα και για τον Ατρίδη, θυμάστε τι είχα πει. Το Γρηγόραρο, ναι, το Γρηγοράκι, ναι. Το βγάζαμε, ότι θα πάει ψηλά. Το βγάζαμε εδώ στο ρεπορτάζ. Αυτή η στιγμή είναι από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους κάτω στην Αθήνα. Έχει και την Εθνική και όλα. Εντάξει. Είναι και ομορφό. Το παιδί που έχεις δίπλα σου είναι πολύ καλός. Είναι εξαιρετικός να το. Λοιπόν, τι λέει η ομάδα, όλα καλά? Εντάξει, το παλεύουμε για να είναι καλά. Δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, οι γνωστοί τραυματισμοί μόνο, ποιοι ήταν και δεν ήταν, Βέρμπλουμ και τα λοιπά. Και αυτοί εντάσσονται σιγά σιγά και ο Ελκατουρί και ο Βέρμπλουμ. Όλοι επανέλθουν σιγά σιγά. Και ο Κρέσπο, όλοι, μια χαρά. Στο Καραϊσκάκης πότε είναι την Κυριακή, είναι το μάτς? Μετά από μας είναι. Πρώτα παίζουμε εμείς 6, 7 και μισή παίζει ο αγαπητός συμπολίτης. Ο οποίος μας φιλοδόρησε με 4 τέρματα. Εγώ θα το παίξω διπλό, Τάσο. Ποιο? Την Κυριακή το μάτς. Μπράβο, καλά θα ξεκινήσεις. Πολύ καλά θα ξεκινήσεις γιατί αξίζει. Πόσο 17 φράγκα θα, θα πληρωθώ. Σαν ποσοστό. Εσύ το δηλώσανε. Ο Ιντέγια βγήκε και είπε. Εμείς έχουμε λέει καλύτερους παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε χ. Πες στο Καραϊσκάκι. Εσείς θα πάρετε διπλό ρε. Σωστό με αυτή την εικόνα. Άντε ρε, κάντε κάτι καλό στη Θεσσαλονίκη. Μην είστε δούλοι των Αθηνών. Ξέρεις τι θέλω να τους ρωτήσεις, Θάσο? Μια μέρα αν ακούν οι Αριανοί. Πότε βάλατε ρε το Θεό του πολέμου τον Άρη στο στήθος? Ρώτα τους. Ένα τρίγωνο είχανε και γράφαν Άρης Θεσσαλονίκης. Ξέρεις γιατί Τάσο? Δεν τους αφήναν οι αγαπητοί μας οι Εβραίοι. Γιατί είναι φανατικοί με τη θρησκεία τους. Μάλιστα. Αυτό είναι παγανιστικό σήμα. Κατάλαβες τι έγινε? Να δεν τα ξέρω. Αυτό το βάλανε στο στήθος. Το Θεό το τέτοιο. Μάλιστα. Δεν το να το ξέρεις αυτό. Ναι. Ναι. Τους κάναγε με 3 πρωταθλήματα άκουσα. Μπέστε μέσα στο Google να δείτε τι λέει. Το πρώτο Πανελλήνιο που λένε το 1928 μετήχανε καμιά 4 ομάδες και δεν μετήχε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή κανείς δεν έπαιζε. Ναι, ναι. Παίζαν 3-4 ομάδες.
Τα πρωταθλήματα μάγκες, να ξέρετε, ξεκινάνε από το 1959 και εντέφε. Και το 1979-80 έγινε πλέον επαγγελματικό πρωτάθλημα. Αυτό το λέω για να τα ακούν οι συντοπίτες μας. Αυτά τα τρία ήθελα να επισημάνω. Ωραία, και εγώ πιστεύω στο διπλό του Άρη ακράδαντα, γιατί έχουν καλύτερη ομάδα από εμάς, και εφόσον εμείς πήραμε το Χ περπατώντας στο Καραϊσκάκι, αυτοί πρέπει να πάρουν το διπλό Τάσο, έτσι. Ναι, αφού μας βάλα 4 γκολ με το συγκριτικό αυτό, έχεις δίκιο. Βέβαια. Έχεις δίκιο. Είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Βέβαια. Άντε πάτε στο Καραϊσκάκι, ρε Δούλη. Περιμένετε να πούμε να πάρετε κανένα ξεροκόμματο. Θα πληρώσετε το 1 εκατομμύριο. Φεσώσατε το κράτος. Δεν είναι και μόνοι, εντάξει. Άσο. Και κυνηγάνε τον καημένο τον άλλον, να πούμε, που έχει πληρώσει τα άντερά του σε όλη την Ελλάδα, τους έχει κάνει μάγκες. Αλλά έχουνε το χοντρό εκεί πέρα που πήρε πακέτο από τον Κόκαλη τότε και σου λέει θα παίρνω βάδιν τα πρωταθλήματα, θα πηγαίνω να πούμε Champions League, θα παίρνω την 35άρα και θα είμαι μπάι. Τώρα τους τη χάλασε. Κατάλαβες τι γίνεται, έχει 0 στα 5 τίτλους. Ναι, ναι, βέβαια. 0 στους 5. 3 κύπελα και 2 πρωταθλήματα. Βέβαια. Δεν την αντέχουμε. Αυτές είναι οι αλήθειες τώρα. Να δούμε την Κυριακή, 17 βράγκα Τάσο. Εγώ πιστεύω θα ανέβει κι άλλο, 21 θα πληρώσει. Και θα το ούτε καν. Δεν το παίζω Χ2, διπλή ευκαιρία. Διπλό θα κερδίσει ο Άρης. Ωραία. Το πιστεύω ακράδαντα. Ωραία ρε Γρηγόρα, ρε έγινε. Να σε καλά ρε. Να σε καλά, μπορεί. Λοιπόν, να... αυτά παιδιά, να είστε γεροί. Έγινε. Να είστε καλά. Κόπες, να έχετε. Γεια σου, ρε άτομο. Τα λέμε. Γεια σα. Τσαό, τσαό, τσαό. Καλό βράδυ. Το Γρηγόρη. Ωραίο, ωραίο. Γιατί ρε φίλε, σαν που σωστό αξίζει το παίξει τίποτα. Στοιχηματικά δεν σαν που. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι. Είσαι στην Πολωνία του Λεχ Βαλέσα. Δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω του Λεχ Βαλέσα γιατί δεν ξέρει. Ήσουν σε υγρή κατάσταση όταν κυβερνούσε ο Λεχ Βαλέσα την Πολωνία. Του Σφιντέρσκι, ναι. Του Πρίγιοβιτς, του, ξέρω εγώ, του Βαζέχα, ναι. Έτσι, είπα του Πρίγιοβιτς, είπα. Σέρβος είναι, αλλά δεν πειράζει, δεν προσπερνάμε αυτό. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις στο στοίχημα ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός, Άρης, πας στη βαθμολογία. Λες πρώτος με τον τέταρτο. Πρώτος με τον τέταρτο. Στοιχηματικά, ναι. Και λες, δε φίλε, έχω ένα εργοστάσιο, ξέρω εγώ, με μπρόκολα. Δεν πάω να το σκοτώσω, να το σμπρώξω στο 1-22 που άνοιξε το μάτς. Πόσο θα έχει το εργοστάσιο μου, 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα πάρω 1.220. Καλά δεν είμαι. Λέω εγώ τώρα. Mm. Που δεν ξέρεις. Βέβαια και από την άλλη ο άλλος την ψηλιάζεται και λέει, κάτσε ρε, ο πρώτος με τον τέταρτο. Ναι. Μπαίνει, βλέπει στα site μέσα, οπ, δεν θα παίξουν από τον Άρη 2 από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και ο κανονικός τερματοφύλακας. Μίνιμουμ. Μίνιμουμ. Βάθος πάγκου δεν έχει. Ε? Ο πρόεδρος του Άρη, άμα το ψάξεις καλά, έχει δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Για να δω και τι κάνανε τα τελευταία αποτελέσματα από τότε που ανέβηκε η ομάδα του Άρη από τη Β' Αθηνική στην Α. Αμάν ολοκλαρίνα είναι αυτή. Και από πιο πριν. Να μην γίνει και μια έκπληξη στοιχηματικά. Γιατί ο Μαρινάκης κάνει εκπλήξεις στοιχηματικά. 17 φράγκα. Εσύ. Δεν σπρώχνω, ξέρω εγώ, το Μόσκοβιτς που έχω εκεί στην Πολωνία, στην Βαρσοβία και σαπίζει να το δώσω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ να τα ρίξω. Αφού σάπιο είναι. Με κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Άρα, έλα, πάμε στις γραμμές τώρα, περιμένει ο κόσμος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Oh, oh. Καλώς το Θόδωρο. Εσύ, κύριε Χρήστο, μπορείτε να μας βάλετε λίγο κιμά στο μακαρόνι. Πολύ σκέτο είναι. Το λίγο χαλάκι μπορείτε να μας βάλετε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τι λέτε, λοιπόν, εγώ. Καλησπέρα και Στέλιο, καλησπέρα και στο άλλο το παλικάρι. Εγώ και ο Τάσος είμαστε, δεν έχουμε άλλον. Άκουσα για κάποιον άλλον, όχι, συγγνώμη. Είναι ηχολήπτης. Ο Χρήστος είναι ο ηχολήπτης. Είσαι ηχολήπτης, εντάξει. Ηχολήπτης είναι ο συγκεκριμένος, να ξέρεις, αλλά ηχολήπτη το λέμε, εντάξει. Είσαι ρε, κρίμα, το περιμεροκάμα το βγάζει, ρε, άστονα. Ποιος αυτός, αγόρι μου, έχεις δει το ε9 του. Είναι ένας από τους περιζήτητους εργένηδες πλέον. 6 φορές αραγωνιάστηκε. Τι? Καλά, θα σου στείλω και φωτογραφία. Από τη μέση και πάνω. Πάτε πλάκα. Τηλεφωνικά χαιρετίσματα και στο Γρηγόραρο το άτομο. Σ' ακούει. Τίποτα θα το παίξει. Εσύ Γρηγόρη, εγώ ένα δελτίο βρήκα κατά λάθος. Ένας το είχε παίξει και το είχε παρατήσει. Και παιγμένο δελτίο και το πέταξα. Εσύ το σκίσα. Σιγά μην παίξει διπλό τον Άρη. Διπλό, φίλε, δεν βγαίνει.
ούτε αν δεν κατέβει ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε τι σου λέω. Αν δεν κατέβει ο Ολυμπιακός και είναι μόνοι τους, ρε παιδί μου, θα γυρνάνε και θα βάζουν γκολ στην αιστεία τους. Δεν πρόκειται να κερδίσει αυτό το μάτι. Μιλούσα με έναν στο τηλέφωνο, όνομα και μη χωριό, και μου λέει: το μόνο διπλό εσύ που μπορεί να πάρει ο συντοπίτης είναι, λέει, έξω από το Καραϊσκάκι από καμιά καντίνα, κανένα διπλό σάντουις με σουβλάκι. Κανένα σάντουις, λέει, με διπλό σουβλάκι. Το λέω, μη λέτε μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, να πω και κάτι για τον κύριο Τσαλτίδη, ναι, τον οποίο αγαπάμε και ακούμε προσεκτικά. Τον αγαπάτε, μπράβο, αφού τον αγαπάτε. Βεβαίως, βεβαίως. Άμα έρθει πέρα θα δείτε, θα δείξουμε την αγάπη μας όλοι, να είσαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος έσχιζε η μάτια και ισχυριζόταν ότι ο παίκτης δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Άρης. Και ότι ο παίκτης είναι μια ελεύθερη μεταγραφή. Τι σημαίνει ελεύθερη μεταγραφή? Ότι έχει αποδεσμευθεί και είναι ελεύθερος να υπογράψει παντού. Έτσι και τώρα, τον πήρε ο Άρης. Βγαίνει δανεικός. Και πώς είναι δανεικός? Έτσι, αυτή είναι μια ερώτηση στον κύριο Τσαλτίδη, έτσι, τον οποίο εκτιμάμε πάρα πολύ φυσικά. Έτσι. Πώς γίνεται? Και προσπαθούσε να πει και με την απογευματινή εκπομπή και το έκανε ο κύριος που είναι δίπλα του, ο Κούσης. Ποιος είναι που κάνει μαζί εκπομπή? Ο Παπαδόπουλος είναι ο Νίκος. Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ναι, του λέει. Καλά είναι έτσι και όχι, αυτός επέμενε. Είναι, λέει, έτσι, δεν υπάρχει χρηματική σχέση μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη. Ωραία, άρα δεν πρέπει ο Ντουρμισάη να επιστρέψει στον Ολυμπιακό κατά την άποψη του Βαθύλακου. Φυσικά, ο Ντουρμισάη είναι ελεύθερος παίκτης, άρα πρέπει να μείνει από τη στιγμή που είναι αποδεσμευμένος. Σημαίνει ότι μπορεί αύριο, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να τον πει, έλα εδώ, σε θέλω και την ΚΑΠΑ 19, ρε παιδί μου, να τους μαθαίνει πώς θα χάνουν τα γκολ. Δεν μου αρέσει να μιλάμε για άλλους όταν είναι απόν. Γιατί θέλω να είναι εδώ οποιοδήποτε αναφέρει το όνομά του να υπερασπιστεί τα λεγόμενά σου και τα λεγόμενά του, θα πάρει του κύριο. Οι κατέθεσεις υπάρχουν, κοίταξε, μπορεί να παιχτούν κιόλας. Αν μπορεί να λέω και ψέματα, αλλά εύκολα μπορεί να αποδειχθεί αυτό με το να παίξει τις κασέτες του σταθμού. Έτσι, το προκαλώ λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Μπορείτε να πάρετε στην εκπομπή του κυρίου του συγκεκριμένου, εντάξει, 5 με 6,5 ασπρόμενες πτήσεις λέγεται, all about Άρης λέγεται. Έτσι, μην κοιτάς που μιλάνε για τον ΠΑΟΚ μόνο. All about του άλλου λέγεται η εκπομπή. Μπορείς να πάρεις εκεί και να του κάνεις θεματάκι. Εντάξει. Τώρα, εγώ τι να σου πω τώρα για το Χρήσαθο. Δεν μπορεί να πει. Απλά έκανα μια αναφορά γιατί προς εκπλήξεώς μου είδα ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι η πρώτη φορά που στον Ολυμπιακό, ρε Τάσο και Στέλιο. Και κάποιος εκεί μέσα δεν μπορεί να το σταματήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχει 3.000 κασέτες που είναι συνομιλίες μεταξύ αυτών και διαιτητών. Υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχει απαγόρευση του Μαρινάκη, έτσι, για οποιοδήποτε ενασχόληση, για να μπει στους αγωνιστικούς χώρους, τις έχει παραβιάσει όλες. Δηλαδή έχει παραβιάσει, όχι το μισό, όλο τον κώδικα που μπορείς να βρεις στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ένας να τους σταματήσει, να τους αποβάλει. Να τους μηδενίσει, κάτι να τους κάνει, για να ησυχάσουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα το φετινό και κλείνω. Εδώ βήθησαν το Honor One, πλάκα κάνεις. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Ποιος είναι Θόδωρε τώρα, χάζεψες? Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω εσύ. Αυτοί εδώ δηλαδή λένε ή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα ή θα το διαλύσουμε το πρωτάθλημα. Ωραία, διαλύστε το, δεν θα το πάρετε. Διαλύστε το, δεν θα το πάρετε. Και να μην το πάρετε δηλαδή, και να το διαλύσετε. Και να μην το πάρετε και το διαλύσετε, τρίτη χρονιά ο Ιβάναρος Σαββίδης και η Ασπρόβλη οικογένεια θα σε αφήσει άτιτλο. Και σε θέλω τώρα, στις 8. Να σε πετάξω έξω από το δεσμό ξανά, γιατί είμαι ο κάτοχος των τριών τελευταίων συνεχόμενων. Εντάξει, άρτιτλοι Ολυμπιακούλη. Πάμε, στον επόμενο. Γεια σου, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Καλή ανάσταση. Τσάω, τσάω. Πάμε τσάω. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 2310-287-3 οπτάρια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή. Στο 54526 μη ρεύεσαι. Μίλα. Καλησπέρα. 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 Ωχ, ταρήφα είναι αυτό. Δεν κατάλαβε. Καλά. Ξεχνιέται η φωνή σου, αγόρι μου. Από το ρεύσιμο σε κατάλαβα. Τι κατάπιε, κανένα κορκόδηλο κατάπιε, ρε. Πανάθεμα. Ήταν ψάρεμα να δάμε να ακούσει. Κατάλαβα. Ναι, αλλά όταν μπαίνουν οι όμορφε παρουσίε εκεί πέρα, την πνίγησε το ρεύσιμο. Από πάνω και από κάτω το ρεύσιμο. Έτσι έμαθα. Τα πνίγω όλα μετά. Πανάθεμα σε. Το παίζει ο κύριος και... Το παίζει κύριος, μέχρι να ψάρεις. Και πολύ σεμνός. Πού είσαι, αεροδρόμιο, πού είσαι? Όχι, είμαι παραλιακή και έχω να πω ότι είναι πολύ χαλαρά σήμερα τα πράγματα. Παραλιακή, Λεωφόρο Νίκης και έτσι. Βέβαια. 10:30 δεν ξεκίνησε ακόμα, κίνησε.
Όχι, όχι, δεν έχει πολύ πράγμα, λίγα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Σήμερα θα πας καλά, σήμερα θα δουλέψεις, πιστεύω. Εντάξει, δεν μασάω εγώ. Έχω τα κόλπα μου. Ναι, ξέρω. Έχεις πάει συγκεκριμένα μέρη. Έχω να πω ότι εγώ τις έχω βάλει ήδη τις οικονομίες μου στο δύο του συμπολίτη και περιμένω προσεχώς να δεκαεπταπλασιάσω τις οικονομίες μου όλες. Δηλαδή, εντάξει. Χθες είπε ο Ιποντρούλικ να παίξει στο σπίτι σου, λέει, στον Άσο. Δεν ξέρει ότι νοικιάζεις. Α, εντάξει. Τι να πω ρε παιδιά, υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση με αυτή την ομάδα. Είναι ήδη και πελούχοι του 2020, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αλλά δεν ξέρω ακόμα γιατί δεν έχω κατεβεί να το πανηγυρίσουν από τώρα. Ρίξαν και 4 στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Πετυχημένη χρονιά. Επιτυχημένοι χορτελειώσανε, το πήρανε και όλα τελείως. Τουλάχιστον ξέρουμε ποιος είναι ο κυπελούχος, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε τον θεσμό εμείς, κατάλαβες. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί λέτε, κοίτα να γίνει κανένα χαζό και να μην μπαίνει μπάλα μέσα όπως έγινε πέρσι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με το 0-1 του Βιερίνια, το αυτογκόλ που στο κεβάλι. Και να δούμε τη Δευτέρα που θα κρυφτείτε όλοι εσείς που λέτε τώρα και κατηγορείτε τον συμπολίτη να πούμε για όλα αυτά. Να σας δω τη Δευτέρα που θα είστε, ρε. Άμα γίνει κανένα 0-0, άμα βγει, θα σας πω εγώ. Ρετάσο. Επειδή λείπει ο Ντρούλιγκ σήμερα, όλοι βγήκατε να πούμε και κάνετε το μάγκα, έτσι. Καταρχάς θέλω να πω κάτι που το ξέχασα. Πολλοί τους διαφημίζει και νομίζω ότι θα έχουν και καμιά δυναμική. Δεύτερον, τώρα μέσα εκεί και να μην μπαίνει μπάλα, θα την βάλουν αυτή η δουλειά. Θα τα βρούμε εμείς μέχρι. Κωνσταντίνε, να το παίξω αυτόν τον κόλ, ρε. Μπράβο. Να το παίξω αυτόν τον κόλ. Το αυτόν κόλ θα δίνει. Θα δίνει καλό ποσοστό. Θα δίνει. Θα δίνει, σίγουρα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Άμα βάλει κανένα γκολ, μην πάω καλά στην πλάτη. Βάλει κανένα γκολ και του λέει συγγνώμη, κάνει την κερκίδα τίποτα έτσι. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Λοιπόν. Και έχουμε καμιά σύραξη. Έγινε ρε Κωνσταντίνε, να σε καλά. Κάτι τελευταίο. Ναι. Εγώ θέλω τον Άρη τώρα και τελικό τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Εντάξει, ό,τι γουστάρει ο λαός, δεν φίλε. Ο καθένας. Αυτό. Εσένα μπορεί να σε αρέσει η μεραχρινή, εμένα μου αρέσει η ξανθιά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Ξανθιά είναι ένα. Δεν θα μαλώσουμε κιόλας. Και να ξέρεις με τα λεγόμενά σου, σίγουρα έχεις μελαχρινή γυναίκα εσύ. Έτσι σε κόβω, ρε φίλε. Πού το κατάλαβες κι αυτό, ρε φίλε. Η εμπειρία, φίλε, είναι κεφάλαιο. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Γεια σου Κωνσταντίνε. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες. Δύο. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Παπαμπρίζας, Κώστας. Έλα, τι κάνουμε. Πού είσαι, κοτσάρι. Πώς πάει τα σουλή. Όλα καλά. Όλα ανθυρά. Όσο πάω. Τώρα είναι αλήθεια αυτό που πάτε ρε εσείς. Ποιο ρε εμείς. Για τον Τουρμισάη. Ναι, τι ψέματα είναι. Θα το γυρίσω πίσω σαν δανεικό. Εγώ το ρεπορτάζ που διάβασα σε ένα site, δεν θέλω να πω το site, και σε δεύτερο site το διάβασα, είναι ότι ανακλήθηκε το δελτίο του Ντουρμισάη από την ΕΠΟ και υποχρεώνεται ο ποδοσφαιριστής να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, αλλά γιατί είναι ο ζωντανικός. Δεν μπορεί να παίξει όμως τον Ολυμπιακό, διότι έχει παίξει η Ευρώπη σε μια ομάδα της Βελγίου, του Βελγίου νομίζω, και στον Άρη. Άρα στην ουσία ήταν δανεικός εδώ πέρα. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Καλά. Γι' αυτό εξαφανίστηκε ο άλλος από εκεί. Όχι, σήμερα έπρεπε να πάω να σκοράρει. Πήγε να κρατήσει το δελτίο σφιχτά στα χέρια του να μου φύγει. Α, το αγόρι μου λίγο. Εγώ επίτηδες τον είπα να φύγει, να ξελαμπικάρει. Να φύγω λίγο τα χοντράδια, τα φλόκια. Μπα και ξεκαθαρίζει το μυαλό του, ρε φίλε. Δεν γίνεται να. Πάπα, άμα είναι αλήθεια αυτό το άσο μου και είναι όντω έτσι. Λοιπόν. Έτσι, θα πολύ γέλιο, ρε φίλε. Η ΕΠΟ δεν έχει λόγο. Η ΕΠΟ δεν έχει λόγο να πει ψέματα πάντως γι' αυτό. Η ΕΠΟ απλά κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να πει ψέματα. Αυτό ακριβώς. Σε αντίθεση με πες. Παρακαλώ, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ, Στέλιο. Λοιπόν, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ανακληθεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή, κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα. Αυτό τι σημαίνει. Ο Ντουρμισάη δεν μπορεί να αγωνιστεί με τον Άρη και η μεταγραφή του καθίσταται άκυρη, εκτός αν καταφέρουν οι Θεσσαλονίκοι, ο Άρης δηλαδή, και λύσουν το ζήτημα με τη FIFA. Με δεδομένο πάντως ότι επισήμως πρόκειται για δανεισμό, ο παίκτης καλείται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
Σε αυτό το σημείο. Να βγει ο Απόστολος να μας κάνει την ψαλμοδία. Να ολοκληρώσω. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο 23χρονος Στράικερ έχει ήδη αγωνιστεί σε δύο ομάδες την τρέχουσα σεζόν. Στο πρώτο μισό με την Μπέβερεν και έπειτα με τον Άρη σε δύο αγώνες με ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Ως ετούτο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε το Ολυμπιακό σε περίπτωση που επιστρέψει στο μεγάλο λιμάνι. Η Κιτρινόβολη ΠΑΕ θα καταθέσει. Να ολοκληρώσω. Η Κιτρινόβολη ΠΑΕ θα καταθέσει άμεσα προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ, όπου θα ζητήσει με σύντμηση ημερομηνιών απόφαση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε μια απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας περί της απαγόρευσης μεταγραφών, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να δικαιωθεί ο Άρης. Εγώ κρατάω αυτό που λέει ότι με δεδομένο. Πάντως, όλα τα παραπάνω, επισήμως πρόκειται για δανεισμό. Ο παίκτης καλύτερα να επιστρέψει στο Ολυμπιακό. Και το κρίμα είναι το μεγάλο, ότι δεν θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτό το άξιο ποδοσφαιριστή να δείξει την αξία του μέσω Καρασκάκη που θα πέσει σίγουρα και να αποδείξει στον Ολυμπιακό πόσο άδικο είναι που δεν το κράτησε. Βέβαια, το ρεπορτάζ το διαβάζω από το STNA, έτσι. Μακάρι να είναι αλήθεια, να είναι πραγματικότητα άλλα για να μας κοροϊδεύουν και εμάς αύριο μεθαύριο, αλλά αν είναι όντως αλήθεια. Βασικά δεν κοροϊδεύουν μόνο εμάς. Δεν κοροϊδεύουν εμάς. Κοροϊδεύουν τους οπαδούς τους. Τους ίδιους αριανούς. Τους ίδιους τους οπαδούς κοροϊδεύουν. Τους ίδιους τους πελάτες τους. Κοιτάξτε, πλέον το κάνουν εις γνώση τους και οι ίδιοι οπαδοί τους, έτσι. Όταν βγαίνουν και ζητάνε να διαλυθούν, να ξεφτυλιστούν, να πάνε να φάνε 5 γκολ μόνο και μόνο γιατί νομίζουν ότι κάνουν κακό σε εμάς. Εχθές βγήκε ακροατής ο Μπίμπι. Ο Μπιμπισίδης, όπως το λένε. Είναι ο γνωστός οπαδός του Άρη και πολύ φίλος του Ζάχου. Πολύ φίλος του Ζάχου και του Μπουγάτσα. Ναι, ναι. Και είπε εδώ live στην εκπομπή να, εγώ θέλω να χάσω. Γιατί? Γιατί θέλω να χάσω, λέει, γιατί μου σήκωσες πάνω στο Βόλο, παρότρινε στο Μίετσελ να χάσει από την Καλαμαριά για να πέσω. Έτσι λοιπόν και εγώ δεν θέλω να πάρεις πρωτάθλημα και θέλω να χάσω. Έτσι είπε ο παδός του Άρη εχθές. Ακροατής πάλι για να, πούμε, για να συγκρίνουμε τα δύο αυτά πράγματα, ας πούμε, θεωρητικά ο Παοξής ανάμεσα στην Καλαμαριά και τον Άρη έπρεπε να διαλέξει τον Άρη. Και ο Αριανός ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό πρέπει να διαλέξει τον Ολυμπιακό. Δεν το πιάσες καλά το νόημα, Αγκαρδάση μου. Και είσαι έξυπνος άνθρωπος και περίμενα να το καταλάβεις. Τον τρελαίνει και τον αρρωσταίνει που εσύ μπορείς και τον κάνεις καζούρα από το 1980 με πανό που έχεις μπει μέσα στους γάβρους και τρελαίνεις και τους γάβρους και τους Αριανούς. Τον έχεις πετάξει αεροπλανάκι εκεί στη Β' Εθνική. Και βρίζεις ένα ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ γιατί έχεις την πολυτέλεια να κάνεις καζούρα στον Αριανό και λες κάτσε να χάσεις για να λέει τον Αριανό ότι έχει άλλο υποβασμό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Άρης στον ΠΑΟΚ. Ο Αριανός στον ΠΑΟΚ, με κατάλαβες. Γι' αυτό αρρωσταίνει. Ναι. Οι μεγάλες διαφορές είναι ότι αυτοί το 80 χάσανε ένα πρωτάθλημα και θυμούνται το πανό στο Βόλο και δεν θυμούνται το πώς το χάσαν. Και το χάσαν είναι πολύ ελαστικό που λες. Δεν θα βάλω εγώ τα υπόλοιπα της παραμέτρωσης, ξέρουν αυτοί. Ναι. Και η φάση ποια είναι, ότι εμάς προσπαθούν να μας κοντράζουν με την Καλαμαριά, ενώ εμείς αυτά για να μας κοντράζουν εμάς πρέπει να πέσουν στα πόδια του Ολυμπιακού. Εμείς δεν είχαμε τίποτα με την Καλαμαριά, χωρίς δώσαμε ένα μάτς. Αυτοί για να κάνουν θα πρέπει να δώσουν ένα μάτς σε αυτούς που τους έσφαζε επί δεκαετίες. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, στο μάτς εκείνο την ημέρα ήμασταν σε πολύ άσχημη φόρμα. Η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Θυμάμαι, δεν έπαιξε καλά. Δηλαδή έβαλε εκείνο το γκολ και μετά δεν υπήρχε ομάδα, ρε φίλε. Ήταν πολύ κουρασμένη. Τι να κάνουμε. Είχε άσχημη μέρα. Άσχημη μέρα είχε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Που μπορεί να γίνει στον καθένα. Μα είχε άσχημη μέρα. Δηλαδή ο Άρης τι περίμενε. Περίμενε τελευταίες αγωνιστικές. Και κρεμότανε από τα αποτελέσματα που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ τώρα τι περίμενα, να κερδίσω Άρη στο Ολυμπιακό και να πάρω το πρωτάθλημα. Όχι. Εγώ να κερδίσω το Ολυμπιακό με στην Τούμπα, να τον περάσω και να τον κερδίσω και στα play-off. Αυτό με νοιάζει. Τι με νοιάζει ο Άρης εμένα, ρε. Εμένα ξέρεις τώρα ότι με νοιάζει, τάσο μου. Ναι. Να βγει ο Ιεραπόστολος, ο κύριος Χρύσαθος. Ναι, ναι. Και να αρχίσει τις κολοτούμπες. Δύσκολα. Κολοτούμπες. Βάλτε εκεί πέρα τα πλαστικά κάτω να μπορεί να γλιστράει. Δύσκολα ζητάς. Δύσκολα ζητάς. Θα τα πούμε τα σωλή μου. Καλή συνέχεια. Τσαου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, ρε παιδιά. Πρόντο. Καλησπέρα. Πρόντο. Κάνετε.
Καλά είμαστε, εσείς. Γνωστή φωνή, δεν πάει το μυαλό μου που ποιος είναι τώρα. Πολύ γνωστή φωνή. Παοξίζε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι, ότι είσαι παοξίζε, καταλάβαμε. Για να πέσει λεπτό. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, ρε, ο Μορκές. Για πες, δεν κατάσεις. Το όνομά σου, αν θες πρώτα. Μια τσάρκα το βράδυ, να μην πω ότι τσάρκα. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέφτεσαι. Και συναντάς. Ξέρεις. Ναι. Ναι. Και τη βλέπεις, παιδί μου, σε λέει αυτό, 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 αυτό. Την άλλη μέρα το πρωί, γίνεις βράδυ τώρα πολλά, έτσι. Ναι, ναι. Την άλλη μέρα το πρωί τη βλέπεις, να πούμε, στο Κόσμος. Και λες, ομορφιά μου, τι κάνεις. Ποιος είσαι εσύ. Αφού χθες το βράδυ σε είδα, όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι, τι είναι αυτά που λες, ξέρεις. Ναι. Είναι η μοναδική που θα πούνε εγώ ήμουνα χθες. Κατάλαβες. Ναι. Το καταλάβαμε. Η μοναδική είναι. Ότι ξέρεις τι, ναι, εγώ ήμουνα χθες. Όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες, θα πούνε όχι, ρε, δεν σε ξέρω. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και ξέρεις τι, τι με απασχολεί πολύ, ρε φίλε. Σε όποιο φίλαθλο να γινόταν αυτό, θα έρχεται να πει, τι κάνετε, ρε, πάτε καλά. Πώς είναι το όνομά σου, φιλαράκι? Εμείς πήραμε το κύπελο, το κύπελο, στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Πατατούδη. Ναι, θυμάστε, ναι. Πώς, θυμάμαι, έφυγε 4. Και ήρθε ο Πατατούδης μπροστά στην κερκίδα μας και τον πετούσαμε, να πούμε, το φτύναμε. Το θυμάστε? Ναι, ναι, αδερφέ, ναι. Και πήραμε κύπελο, Αγιανή. Πού το πήρες το κύπελο? Μέσα στη Φιλαδέλφεια, μέσα στο άδρο του. Μέσα στη Χαβούζα το πήρες. Με τι διαιτητή, θυμάσαι? Και το φτύναμε τον Πατατούδη. Θυμάσαι διαιτητή, ρε Παξιμάδη? Με ποιο διαιτητή? Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Κασναφέρη. Την κοιτάζει 500 χρόνια ήταν. Κασναφέρη διαιτητή, 4 τεμάχια, ναι. Τον έριξα τον γάβρο εκεί μέσα. Ναι. 4. 4 τεμάχια και με έβαλε 2 χαβαλέ, έτσι. Και λίγα ήτανε. Γιατί έχει χάσει και άλλα 4, άλλα μπλε μάτια. Έχει χάσει 4 μάτια, να πούμε. Με λοιπόν, κατάλαβε. Και ήρθε ο Πατατούδης και τον φτύναμε. Ναι. Και είσαστε και κρυωμένοι. Πού θα καταντήσετε, ρε φίλε? Πού θα καταντήσετε άλλο, μπορείτε να με πείτε? Λοιπόν, πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε, ρε φίλε? Είσαστε οι μοναδικές που έρχονται το πρωί και λένε, ναι, εγώ ήμουν χθες το βράδυ που με είδες. Μάλιστα. Καμία άλλη δεν θα έρθα. Ακουστήκατε, ευγενικέ κύριε. Ευχαριστώ πολύ, ομορφιά. Ναι. Πιστεύω να έχω δώσει πολύ καλό παράδειγμα. Ναι. Το όνομά σας δεν μας είπατε. Άκης. Το Άκης από πού βγαίνει? Από το Μόσχο. Ορίστε. Από το Μόσχο. Μοσχουάκης. Μοσχάκης, Άκης. Μοσχάκης. Έγινε, ρε Άκη, έγινε, ρε Μόσχο. Μοσχαοπαοκάκης, πες το, άμα θες. Έγινε, αγοράκι μου. Δυτικές συνοικίες να φανταστώ είσαι, έτσι. Δυτικές συνοικίες να φανταστώ είσαι. Ναι, ρε. Άρα, μπράβο. Είσαι ωραίος. Να σε καλά. Τσαο. Γεια σου, ρε Μόσχο. Μουσχάκι. Μουσχάκης. Λοιπόν, ωραίος ο Μουσχάκης. Ωραίος. Τα είπε, ρέμισε, σίγασε, ακούστηκε. Όλα καλά. Ωραία. Πρέπει να εκτονώνουμε και λίγο τον εαυτό μας. Έτσι, μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια. Πλαίσια. Ευγενικά. Παύλα όρια. Έτσι. Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε το. Τι γράφει κι όσοι. Θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για κανένα τεταρτάκι από το κόμμα κανένα 20 λεπτά και στο 2310-287 και 3 οχτάρια και θα σας πω ανά την επιστροφή μας τον σκόρερ, τον πρώτο σκόρερ στο γήπεδο Καραϊσκάκης Κυριακή 7.30. Ποιος θα είναι? Και εγώ νόμιζα θα μας πει πως θα ξεδώσουμε. Και θα είναι από τον Άρη. Θα σας πω ποιος θα είναι από τον σκόρερ. Break, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα συνέχεια. Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Στέλιος Παπαντονίου, συντροφιά, εδώ ο ήλωτας, ο αναπληρωματικός όπως το λέμε, αλλά δεν είναι αναπληρωματικός το παλικάρι μας. Είναι αναπόσπαστο μέλος της εκπομπής ράδιο Μαρμίτα. Γεια σου, Στελάρα Γίγαντα. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες και σήμερα στο κάλεσμα. Πάντα. Προφανώς πρέπει να γουστάρεις για να έχεις. Καλά, προφανώς. Άμα δεν γουστάρεις, δεν θα ερχόμουν. Ξέρω, μαζουχίτσα θα πρέπει να σου να έχεις. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε τις δύο γραμμούλες που υπάρχουν. Καλύτερη παρέσα τη Μαρμίτα δεν έχει. Έτσι. Και θα έχουμε και εκπλήξεις μες τη βδομάδα. Δεν σου λέω τι. Λοιπόν, υποσχέθηκα κάτι.
Υποσχέθηκε ναι. να δώσει σκόρερ. Ο πρώτος σκόρερ που θα υπάρξει μέσα στο στάδιο Καραϊσκάκης 7.30 την Κυριακή θα είναι ο Βέλεθ. Θα σκοράρει ο Βέλεθ. Σε ποια αιστεία? Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Σε ποια αιστεία? Θα παίξω αυτόν τον κόλτο Βέλεθ. Ναι. Θα παίξω αυτόν τον κόλτο Βέλεθ. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, εντάξει, ναι. πρώτο σκόρερ ο Βέλεθ με αυτόν τον κόλτο όμως. Θα παρακαλέσω τους καλούς φίλους και ρεπόρτερ εδώ της εκπομπής να με ενημερώσουν πόσο δίνει αυτό στοιχηματικά. Αυτό γκολ και πρώτο σκόρερ το Βέλεθ. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αναστάσιο και το Στέλιο. Γεια σου κύριε Φιλάρετε. Γεια σου κύριε Φιλάρετε. Κανένα δεν έχω πει κύριο. Στα 9 χρόνια που είμαι στο Λίμπερο, κανένα δεν έχω πει κύριο, να ξέρεις. Αλλά το εννοώ όταν λέω κύριε Φιλάρετε, γιατί είσαι κύριος πραγματικά. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν ραδιοφωνικό ήθος. Όσα χρόνια και να βγαίνεις στα ραδιόφωνα, γιατί σε ακούω παντού. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ναι. δεν είναι... Τέλος πάντων, ναι. το βασικό είναι ότι σε αυτή την περίπτωση που ίσως γίνει αυτή η μάζοξη των τεσσάρων. Για την Τετάρτη, ναι. Η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν θα έπρεπε να μετέχει ο δικός μας. Ο Σαββίδης, αν θυμάστε, ήτανε να βρεθεί πάλι πριν από καιρό. Πήγε μέχρι την Αθήνα και επειδή δεν πήγε ο Μαρινάκης, που ουσιαστικά δεν μπορούσε γιατί δεν του το επιτρέψαν οι δικηγόροι, λέει, ναι. πως, και τιμωρηθεί γιατί έχει ήδη τιμωρηθεί. Τώρα πώς θα του το επιτρέψουν? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Για την πρώτη συνάντηση ήταν στα ναι. πλαίσια της πρωτοβουλίας που πήρανε οι θεσμοί που είναι από την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη συνάντηση που θα γίνει την Τετάρτη είναι κάτω από το πλαίσιο της FIFA και της UEFA. Μάλιστα. Κοίταξε όμως ποιο είναι το αστείο εδώ. Ότι σε αυτή την περίπτωση ο ένας δεν είναι πρόεδρος γιατί έχει μεγάλο πρόβλημα επειδή συμμετέχει σε στοιχηματική εταιρεία. Ναι. Ο άλλος έχει πρόβλημα γιατί έχει τιμωρηθεί. Δεν ξέρω, ο τρίτος πάλι είναι και δεν είναι πρόεδρος γιατί όχι, ο τρίτος είναι πρόεδρος αλλά δεν είναι ιδιοκτήτης. Ξέρεις, δεν μιλάω για τον Σαββίδη, μιλάω για τον... Για τον Παναθηναϊκού. Τον Αλαβούζο. Ουσιαστικά είναι σαν να μην είναι κι αυτός. Δεν έχει καμία δύναμη, να το πω έτσι. Αλλά το βασικό είναι ότι έστω και μαζευτήκανε, υπάρχει περίπτωση να βγει κάτι διαφορετικό ή τουλάχιστον αυτοί που προκαλούν να σταματήσουν να προκαλούν? Όχι, με τίποτα. Όχι. Με τίποτα. Δεν υπάρχει διαφορετικό. Δηλαδή δεν, το αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει, να πει ο καθένας την άποψή του θα ήταν καλό. Δηλαδή για μένα το καλύτερο θα ήταν η FIFA και η UEFA να έχει συναντήσεις με τον καθένα χωριστά. Σωστό. Σωστό. Και αυτό είναι όλο. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις τώρα θα υποσχεθούν κάτι το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Για μένα Φιλάρετε, ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να τους γράψει στα παλιά του τα παπούτσια και να μην πατήσει. Βγάλτε την άκρη μόνοι σας, εγώ είμαι μόνος μου έτσι και έτσι. Όλοι εσείς με πολεμάτε. Βλέπουμε το ΠΟΚ ενωμένο. Βλέπουμε το ΠΟΚ με παραρτήματα σε όλες τις πόλεις. Είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας θα πορευτούμε όπως πορευτήκαμε και τηλεοπτικά μόνοι μας. Για τα δικά μας συμφέροντα. Πάντως είναι πολύ εύκολο όπως έκανε ο άλλος και είπε ότι δεν μου το επιτρέπουν οι δικηγόροι, να πει ότι δεν μου το επιτρέπουν οι εργασίες μου, μου έτυχε κάτι και δεν μπορώ να έρθω. Μα είναι έχει εργασίες σε επόμενες ημέρες ο Ιβάν Σαββίδης και ο γιος του. Ή ο γιος του μόνο και το επιτελείο του Ιβάν Σαββίδη θα βρεθούν στη Βραζιλία για να δουν αν θα γίνει το deal με τη Φορταλέζα. Θα έχουμε δηλαδή και ΠΑΟΚ Β' στην Βραζιλία. Εκεί που θα δίνονται ιδανικοί, θα ψήνονται, θα έχουν ποδοσφαιρική παιδεία Βραζιλίας και θα επιστρέφουν ετοιμοπόλεμοι στον ΠΑΟΚ. Χαμπάρι δεν την έχετε πάρει γιατί θα πάρει τη Φορταλέζα ο Ιβάν Σαββίδης. Χαμπάρι δεν πήρατε. Όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων
οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να έχουν ένα σημείο αναφοράς κοινό. Να ξεκινάς από μια βάση, ρε παιδί μου. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο καθένας χρησιμοποιεί ό,τι μέσον έχει, και μιλάω για τους τρεις των Αθηνών τώρα, ό,τι μέσον έχει για να μπορέσει είτε να επιβιώσει είτε να κάνει τα κουμάντα του. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή δεν μπορείς να έχει σημείο αναφοράς, τίποτα, κανένα. Έτσι. Και επειδή παλιότερα είχε κάνει κάποιο είδους, ας το πούμε, συμμαχίες, για μένα καλώς τις έκανε, γιατί έπρεπε να πάρει μια εικόνα, να μάθει πράγματα, την τεχνογνωσία, ας το πούμε. Την πλήρωσε βέβαια, αλλά αυτή η τεχνογνωσία χρειαζότανε. Αν τώρα δεν έχει να μάθει τίποτα. Ωραία. Αν δεν πληρώσει, δεν γίνεται. Έγινε, και δηλαδή, να πω και το τελευταίο, ναι, στην Τούμπα. Στην Τούμπα είναι το πρώτο, λέει, που άνοιξε και λέγεται λέσχη καπνιστών. Ναι, στην οπότε στην μπορούν πλέον οι καπνιστές να είναι κάτω από κεραμίδι. Μάλιστα. Αυτό έγινε, λέει, στην Τούμπα. Ωραία, είναι έγινε, το πρώτο, είναι η πρωτιά. Γεια σου, φιλάρετ. Ωραίο το τελευταίο μας έστειλες. Στην Παπάφη και στη Λάρισα ένα. Είναι δύο μαγαζιά που έχουν ανοίξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έπεσε, το φάγαμε. Έπεσε ο φίλος. Άμα θέλει, μπορεί να πάρει. Έχουμε ένα πέντε λεπτάκι ακόμα. Να πούμε ότι 4 παρατέταρτο είναι το ΠΑΟΚ Ιωνικός. Αύριο στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στη γηπεδάρα μας, στο παλατάκι. Γιατί εμείς τι να κάνουμε, έχουμε δικό μας γήπεδο. Δεν νοικιάζουμε για να παίζουμε. Εμείς πληρώνουμε και έμφυα. Εντάξει, είναι ιδιόκτητο το ΠΑΟΚ. Τι νοικιάζουνε, γιατί κάπου. Το ΠΑΟΚ Sports Arena. Κάπου πήρε το αυτί μου ότι τα ενίκη στο παλέ δεν τα δίνουν. Παίζουν κούτρα. Ναι. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Εδώ και χρόνια. Α, ναι. Κατάλαβα. Οι δύο τελευταίοι λοιπόν να πάρουμε. 6:30 στην R3, Σάββατο. Όχι, αυτό είναι λίγο πιο παραπάνω. Πάμε. Κυριακή θα παίξουμε 6 ώρα με την Τρίπολη, εντάξει. Λοιπόν, θα σας πούμε λίγο και για το τι έγινε με την υπόθεση του Ηρακλή, με το βολέι, για τη διακοπή του αγώνα. Ποιος δικαιώθηκε και ποιος τιμωρήθηκε. Στο τέλος όμως, να πάρουμε τις γραμμές. Καλησπέρα, φίλε. Έπεσε. Το φάγαμε, 2-2. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Έλα, Τάσο. Έλα, φίλε. Τι γίνεται, ο Ζάχος δεν είναι σήμερα. Ο Ζάχος πήγε να σκοράρει, να φύγουν τα φλόκια. Φίλε, να ξελαμπικάει λίγο το μυαλό του, να σκέφτεται καθαρά. Α, να σκεφτεί πώς θα κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή, την άλλη μεριά. Εγώ σου είπα, παίξε πρώτο σκόρε το Βέλεθ. Αλλά αυτόν γκολ. Πιο πολύ πληρώνει. Αυτόν γκολ. Για την Ηρακλήτη θα τα πεις εσύ, μην πω εγώ τίποτα για το βόλι. Πες το. Άμα θέλεις να πεις, πες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αφού τι, το πήρε το μάτσο ΠΑΟΚ και μείον 3 ο Ηρακλής. Και 2.000 πρόστιμο στον. Πώς τον Τζίκα. Ναι, στον Τζίκα. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, επιμένουν τώρα οι γριές να λένε ότι Μούτζονε, λέει ο παράγοντας του. Μα Μούτζονε, γιατί εσύ βρίσκεται τα κουρία του τραυματία, βρε. Εντάξει, λίγο τις εκφράσεις, παιδιά. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν έβρισα. Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Ακόμα αυτά, επειδή σε όλα τα γήπεδα βρίζουν, έτσι. Όταν προκαλέσει όμως ένας παράγοντας, είναι ακόμα θρησκευτικό. Δηλαδή, ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Δηλαδή, εγώ δεν το δικαιολογώ αυτό που έκανα. Ας είναι ΠΑΟΚΣ. Δεν το δικαιολογώ. Ναι, ρε φίλε, αλλά άλλο σου παίκτη τραυματία, παίκτη είχε κάτω. Εντάξει, άλλο τον παίκτη που είναι τραυματίας να γίνει καλά, να σκοθεί και να πάει στον πάγκο. Δεν είναι ανάγκη, ναι, δεν είναι ανάγκη να κάνεις χειρονομίες ή να πιάνεις κουβέντα τώρα με τον κόσμο και να προκαλείς κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί, να σου πω κάτι, όσο φορτισμένος και να είσαι, όσο δίκιο και να έχεις, το χάνεις, αδερφέ. Το χάνεις εκείνη την ώρα. Ενώ άμα σηκωθείς και φύγεις, δεν το δώσεις σημασία, τελειώνει η μπουγάδα και βρίσκεις και το δίκιο σου παντού. Με κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή σκέψου τώρα λοιπόν, μέσα στο παρατάκι, καναπάω Άρη, ξέρω εγώ, να σηκωθεί και ένα παράγοντα του Άρη και να κάνει χειρονομίες. Τι θα κάνεις εσύ δηλαδή, ρε φίλε, για πες μου. Γιατί λίγα μας έχουν κάνει μέσα στο παλάτι. Άλλο σου λέω, τι θα κάνεις, ναι, πες μου. Δεν είναι ότι μας έχουν κάνει λίγα, πολλά μας έχουν κάνει και μαζί σου, συμφωνώ. Τι θα κάνεις μας εσύ. Μας προκαλούνε. Ιδίως όταν πέφτεις κιόλα τώρα. Τι θα κάνεις. Μα εντάξει, να, χειρότερα για την ομάδα του. Ναι, ρε Καρντάση, δεν είναι, ρε παιδί μου, κόκκινο πανί στον Ταύρο. Αυτό λέω. Εντάξει, ναι. Δεν μπράβο, λέω. Μπράβο. Λοιπόν, άρα φέρεσαι πιο έξυπνα άλλη φορά και τελειώνει που ωραία. Αυτό θα ωραία, θέλουμε. Λοιπόν, ναι, ναι. Τάσο, έλα. Και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Σημείωσε λίγο το τελικό του κυπέλου πρόβλεψη. Ναι, πες μας. Λοιπόν, ναι, σημείωσε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι, στο λέω από τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, οκ. Okay. Ναι, ξέρεις γιατί στο λέω, με στατιστική. Ναι. Διότι την ΑΕΚ στους τελικούς την έχει 3-2.
Με τον Ολυμπιακό είσαι δύο χαμένους, δύο κερδισμένους. Με τον Παναθηναϊκό είσαι πίσω 2-1. Δεν πρέπει να ισοφαρίσεις. Εντάξει. Τον Παναθηναϊκό δύσκολο να το βλέπω τελικό. Από μία άποψη έτσι όπως το βλέπεις, καλό ακούγεται. Ναι. Okay, εντάξει. Εντάξει. Ναι, το λέω. Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να πέσω και έξω. Πρόβλεψη κάνω. Δεν λέω. Το πιο πιθανό είναι να πέσει έξω για μένα. Α, το ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα είναι στο τελικό, τον Παρτερέρ δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο τελικό. Έτσι βλέπεις, εντάξει. Έτσι βλέπω. Ας θα τα δούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, ομάδες που τις συμπαθεί, τις στηρίζει και τις αγαπά κατά την πεπατημένη και του Παναθηναϊκού το 2010, τις οδηγεί μέχρι εκεί που θέλει και στο τέλος του δίνει μια κλωτσιά και τη στέλνει στον Κεάδα, αδερφέ. Γιατί είναι φαταούλιδες. Κατάλαβες. Οι επιστήμονες, ναι, τώρα... εκτός από τον όρο επιστήμονες, τα τελευταία χρόνια είναι και φαταούλιδες. Ναι, και ήταν και επιστήμονες και στη Λαμία κάνανε μια κατηγορία. Και ξέρεις και κάτι, επειδή η ασπρόμαυρη οικογένεια του μεγάλου Ιωάννη Σαββίδη τον έχει αφήσει άτιτλο τον κύριο Μαρινάκη τα τελευταία δύο χρόνια και πάει να μείνει άτιτλος και τρίτη χρονιά και με Νέα Δημοκρατία και με αυγουλάκηδες και με αυγενάκηδες και τα λοιπά, και ναι, ναι, έχουν αρρωστήσει και δεν μπορούν να το χωνέψουν και ξέρεις τι λένε. Ή θα πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο εμείς, ή θα διακοπεί και θα το πάρει κανείς. Κανείς δεν θα το πάρει λοιπόν. Και όταν, και θα πάρετε απόφαση να παιχτεί στα ίσα ανδρίκια και παλικαρίσκια, ελάτε να παίξουμε την μπάλα και το ποδόσφαιρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να βγει ο πρωταθλητής. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε αρκούδες, να αρμέγαμε και είναι τακτικές του Μπαρμπασάβρα. Και το νομίο του το γύρω και τα παπαγαλάκια που είναι χατζηρικωμένοι με 3 ευρώ για να κάνουν τη δουλειά μου, κατάλαβες. Ακούς και ονειρεύονται και υποβιβασμούς, κάνουν όνειρα από κάτω. Εντάξει ρε φίλε, δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι. Ναι βέβαια, εντάξει. Εντάξει. Άντε να είσαι καλά. Τσάω. Καλό βράδυ. Βέβαια οι πραγματικοί 4 υποβιβασμοί εδώ από ομάδα της πόλης ξέρουμε πού ανήκουν. Εντάξει, έχουν κίτρινη απόχρωση. Και είναι 4 υποβιβασμοί γιατί και από τη Β στη Γ να πας πάλι είναι υποβιβασμός. Όπως άνοδος είναι από τη Γ στη Β και από τη Β στη Γ να πες είναι υποβιβασμός. Διαφωνείς κύριε Κιώση? Δηλαδή άμα ανέβω εγώ από τη Γ στη Β δεν είναι άνοδος. Άνοδος είναι. Άμα πες από τη Β στη Γ τι είναι? Υποβιβασμός. Ούτε αυτό δέχεσαι. Όχι εσένα, ρε. Με κοιμάω, λέω. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Γκαρδάση. Βασιλάρα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Καιρό έχω να σε δω κιόλας. Αποθύμησα. Ολυμπιακούλης, λέει Άρης. Διπλό ημίχρονο. Άσο τελικό. 27,5 φράγκα, λέει δίνει ο φίλος μας ο Βασίλαρος. Ωραίο σημείο αυτό. Ναι, γνωστό Παοξάκι. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Ο Βασίλης, λέω. Ωραίο σημείο. Μπράβο, ναι, πιστεύω ότι πολλοί κατάλαβαν ποιος είναι. Για τον Βασίλαρο. Να κάνω μια πρόβλεψη για το κύπελο. Κάνει και δύο. Εγώ θέλω βασικά τελικό τον Άρη, αλλά νομίζω ότι θα πάμε τελικό με τον Ολυμπιακό. Και για το παιχνίδι της Κυριακής προβλέπω πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει 2-0 με σκόρερ τον Σφιντέρσκι και τον Λιμιό. Τον Ολυμπιακό? Τον Ολυμιό, καλά ότι να είναι. Τον Ολυμπιακό τον βλέπω 1-3-0. Με πρώτο τον γκολ του φίλου μας του Βέλεθ. Εγώ δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. Όλος ο κόσμος ξέρει τι θα γίνει, ας πούμε, στο μάτς του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, όσο για τα άλλα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι τέταρτος με 26 βαθμούς. Τον κυνηγούν από πίσω η Ξάνθη που είναι, όχι τον κυνηγάει, η ισόβαθμη είναι η Ξάνθη. Από κάτω είναι ένα βαθμό πίσω ο Ολυμπιακός. Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, τώρα παίζει Ξάνθη Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, περνάει τον Άρη και μένει. Ο Άρης πάει στην έκτη θέση αυτομάτως. Αν κερδίσει και ο Ατρόμητος που έχει 25, ο οποίος Ατρόμητος παίζει με το Βόλο, ο Άρης πάει 7ος. Δηλαδή τον περνάει και ο Παναθηναϊκός, τον περνάει και ο Ατρόμητος. Απλά τα πραγματάκια. Τώρα, άμα κάνει κανένα χαζό και η Λάρισα μέσα στην ΑΕΚ και πάρει το διπλό, μπαίνει και η Λάρισα στο κόλπο. Ο Όφη είναι λίγο πίσω, με 23 βαθμούς και αυτός. Και αυτός αν κερδίσει, που παίζει ο Όφη, μέσα στον Πανιόνιο παίζει και ο Όφη. Πιάνει και ο Όφη τον Άρη. Δηλαδή, ο Όφη θα κερδίσει λογικά. Για να λέτε, επειδή εσείς οι φίλοι, μερικοί, όχι όλοι, εγώ πιστεύω τα καθαρά τα αριανάκια, δεν νιώθω και τόσο βολικά, τόσο καλά για τα όσα γίνονται αυτή την εβδομάδα. Οι καθαροί αριανοί, οι γνήσιοι αριανοί, που αγαπάνε το σύλλογο και όχι κάτι άλλο. Πιστεύω ότι δεν νιώθουν τόσο βολικά, νιώθουν άβολα τα παιδιά αυτή την εβδομάδα. Αλλά οι άλλοι, που ζουν και υπάρχουν
για να κερδίζουν ένα μάτι τον ΠΑΟ κάθε 10 χρόνια. Εντάξει, και με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό, δεν θέλω να επεκταθώ. Να ξέρετε ότι ο Άρης κινδυνεύει να μείνει 7ος στην επόμενη αγωνιστική με ήττα από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αυτό το ξέρανε και στη διοίκηση του Άρη, το ξέρει και ο προπονητής του Άρη και ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Και επέλεξαν να αφήσουν το καλύτερο του παίχτη έξω και άλλους δύο κλασικούς εντεκαδάτους ποδοσφαιριστές του Άρη, το μίνιμουμ έξω από αυτό το θεωρητικό ντέρμπι, που δεν το λέμε εμείς ότι είναι θεωρητικό. Οι επιλογές του Άρη να αφήσει έξω πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές το καταμαρτυρούν και το λένε. Δυστυχώς για εσάς τους φίλους που δεν σας αρέσει να ακούτε την πραγματικότητα, την αλήθεια, τι υφίσταται. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και ειδικότερα όταν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γιατί ο Άρης καίγεται για καλά, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε δηλαδή. Okay, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, πραγματικά με ενδιαφέρει να κερδίσει η ομάδα μου. Αλλά δεν προφανώς γίνεται σαν ραδιοφωνικός παραγωγός που κάνω εκπομπή με έναν Αριανό εδώ και 2 χρόνια κοντά, να μην περιγράψω και να μην δεν αναφέρω τι συμβαίνει πραγματικά σε όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε. Γιατί με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Δεν τα δέχονται κιόλα. Με κατάλαβες. Προσπαθούν με χαζά επιχειρήματα, με ανορθόδοξους τρόπους, θυμώντας ένα πανό το 80, θυμώντας τέλος πάντων τι έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό από το 80. Άκου τώρα τι κάνουν και ψάχνουν από το 98 μέχρι το 2010 κτλ. Και αγνοώντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Ολυμπιακό 23 χρόνια γκόμενα και τον ερωτοτροπούσε όπου γούσταρε. Όπου τον έβρισκε και τον κοπανούσε, σεξ του έκανε. Με κατάλαβες. Και είναι ο ΠΑΟΚ, να σας πληροφορήσω για τους ανενημέρωτους, τους ανιστόρητους και τους αγιογράφητους, ότι είναι η ομάδα σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει τις περισσότερες νίκες επί του Ολυμπιακού. Για όσο το ξέρετε, ψαχτείτε να δείτε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι αυτός που κερδίζει τον Ολυμπιακό παραδοσιακά με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακόμα και τον Παναθηναϊκό. Με καταλάβατε. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Ψαχτείτε κι εσείς, δείτε την προϊστορία, την ιστορία και τα αποτελέσματα της δικής σας ομάδας με τη συγκεκριμένη του Ολυμπιακού και μετά ελάτε όμορφα, ωραία και παλικαρέσια σαν άντρες που είμαστε να με κοιτάξετε στα μάτια και να συζητήσουμε. Όμορφα και ωραία. Παλικαρέσια όμως, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, σιγά σιγά να την κοπανάμε, να πούμε ότι το πιστοπολείο Πορκίτο ήταν κοντά μας, άλλο ένα βράδυ, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρουλάκια. Δύο special μπέργκες, ένα τσίκι και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Και μενού 2 ατόμων με 2 μπέργκες, μια πατάτα, μια σαλάτα, μια κοκακόλα μόνο με 10 ευρουλάκια. Καραουλή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου το Πορκίτο. Παραγγελίες στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και πάρτε 20-10% σε κάθε παραγγελία σας. Mazda Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης, όχι ο Ιωάννης Αβίδης, όπως συνηθίζω να λέω, και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205. Τηλέφωνο για πληροφορίες και τυχόν απορίες το 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και το Κομμωτήριο Ανανέωση στην Ανδρέα Παπαδρέου 225, δίπλα το γεφυράκι των Μετεώρων. Σας περιμένει το Κομμωτήριο Ανανέωση να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Μόνο με 5 ευρώ το κούρεμα, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρουλάκια από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που μόλις σας αναλάβει, σας κάνει κουκλάκια. Εσάς, του σύζυγου, τη σύζυγο, αλλά και τα παιδάκια σας. Κομμωτήριο Ανανέωση, τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2310-616-999, επαναλαμβάνω, 2310-616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά. Ευχαριστούμε και τον Boomcar, στην Ποσειδόνος 28, το φίλο μας τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργαρο, με το συνεργείο αυτοκινήτων που έχουν, το φανοποιείο, το βαφείο και το λαμαρινάδικο. Μοναδικές τιμές και εξαιρετική ποιότητα εργασίας. Σας δίνουν και όχημα αντικατάστασης για όσες μέρες χρειαστεί να κάνετε την επισκευή σας στο όχημά σας. 2310-431-809, σημειώστε και τηλεφωνήστε για να συνεχίσετε με τα παιδιά. Boom Car Ποσειδόνος 28. Το Μεζεδοπολείο Μπακάλικο ήταν κοντά μας, στην Οριοκάστρο 133 στην Άνω Ηλιούπολη. Ο φίλος μας, οι φίλοι μας, μάλλον οι Γιώργηδες, έχουν σήμερα και λαϊβάκι, Παρασκευή και Σάββατο, ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Να πάμε Χριστάρα ένα βράδυ να καραγουστάρουμε, να φάσουμε βλάκι κοτόπουλο εκεί στο Μπακάλικο.
να γλύφεις και τα δάχτυλά σου καλύτερο από σεξ. Είναι να ξέρεις. Τηλέφωνο για ρεζερβέ για το μεζεδοπολείο Μπακάλικο 2310 656 529. Και τέλος, να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας τον Άκη με την εξαιρετική οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι. Τα Πιθάρια λοιπόν, Λεωφόρο Παπα-Νικολάου 76, με παιδική χαρά και πάρκινγκ για όλους, με μοναδικές γεύσεις, με τα πάντα όλα, εξαιρετική ποιότητα. Να φάτε καμιά τόμαχο γη, καμιά σταβίσια μπριζολάρα, να καραγουστάρετε, να λιποθυμήσετε από γευστική ειδονή. Τα Πιθάρια λοιπόν, τηλέφωνο 2310-582-214 για κρατήσεις θέσεων. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ από το Midnight Express. Μάλλον θα είναι λίγο στεναχωρημένοι μετά την τιμωρία του Ηρακλή με μείον 3 για τη διακοπή του αγώνα που έγινε στην Μίκρα. Και ένα χρηματικό πρόστιμο γύρω στις 5.000 ευρώ ήταν, δεν μπορείς να το συγκρατήσω. Αλλά τιμωρήθηκε και ο παράγοντας του ΠΑΟΚ, είπαμε, ο κύριος Τζίκας, με 2.000 ευρώ πρόστιμο και αποκλεισμό από τα γήπεδα για 2 μήνες. Νομίζω ότι είναι σφαγιαστική η τιμωρία προς τον κύριο Τζίκα, αλλά δίκη θα τη χαρακτηρίζουμε. Όπως δίκη είναι και η τιμωρία προς τον Ηρακλή, ο μηδενισμός και η νίκη πέρασε στα χέρια του ΠΑΟΚ δίκαια μετά την διακοπή του αγώνα και την μη τήρηση των εντολών του άρχοντα του αγώνα, του διαιτητή. Λοιπόν, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ, με Ράδιο Μαρμίτα στις 9 το βράδυ. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα, για τις τηλεφωνικές γραμμές, για τα μηνύματά σας, για την ενημέρωσή σας. Τον Χρήστο τον Κιώση, τον ηχογλύφτη εδώ της εκπομπής μας, για την πολύτιμη συνεργασία του. Και να ευχαριστήσω άλλο ένα βράδυ τον Στέλιο τον Παπαντονίου, παλικάρι εδώ, τον συμπαραγωγό μας πλέον και το δικό μου και του Ζάχου που ήταν εδώ άλλη μια εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Και λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Midnight Express, συνεχίζουν τα παιδιά με Στέφανο Σωτηρόπουλο και τον. Πώς τον λένε τον άλλο, τον ξέχασα. Τον Διονύση και την εκλεκτή παρέα που έχουν εδώ τα παλικάρια. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Στέλιο Παντονίου, Auf Wiedersehen.